σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ομάδα ραδοξασμένη. Και με δάφνες στο... Καθά κλειστή. Σλάγκερ. Έλα, έλα. Έλα, 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 έλα. Πάμε, 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 πάμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έλα, έλα, έλα. Εδώ, 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 εδώ. Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Όποιος περιμένει μυρολόγια, κλάψες, αφορισμούς, μύρλα, δυστυχία, πένθυμη εκπομπή, λυπάμαι πάρα πολύ που θα σας απογοητεύσω. Αγάπη μου ΠΑΟΚ, σε ευχαριστώ για αυτό το καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες και για ό,τι θα κάνεις και από εδώ και πέρα. Έτσι σας το λέω ευθέως. Αν κάποιος περιμένει σήμερα μυρολόι, περιμένει άνοιξε πέτρα για να μπω, περιμένει δυστυχία, πένθος, κλάψα, αφορισμούς, πένθος, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ και δεν θέλω κιόλας. Και δεν γουστάρω. Ξεκάθαρα σας το λέω. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα ξεκινώντας. Ζούμου σου λέμε. Ζούμε τις στιγμές. Τις ζούμε τις στιγμές. Όλες. Τώρα το τι έγινε χθες θα το δούμε. Θα το σκεφτούμε. Θα το αναλύσουμε. Εδώ είμαστε. Και σήμερα. Και σήμερα. Θα ανοίξουμε γραμμές. Το έχουμε πει πολλές φορές. Γραμμές δεν είναι μόνο στα πανηγύρια, δεν είναι μόνο μετά τους τριάμβους. Είναι και μετά από τις δύσκολες μέρες. Το κάνουμε 20 χρόνια, θα το κάνουμε και σήμερα. Όπως θα ήθελα και εγώ να βγω αυτό που έχω μέσα μου, να βγω να το πω, έτσι θα κάνετε κι εσείς σήμερα. Έτσι θα κάνετε κι εσείς σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ανοίξουμε γραμμές σε λίγο, για να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε χθες το βράδυ. Απλά επικεφαλίδα δική μου σήμερα στην εκπομπή είναι πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Μόνο περηφάνεια για αυτήν την ομάδα. Μόνο σεβασμό. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αγάπη μου ΠΑΟΚ, σε ευχαριστώ που εκεί άλλες φορές δεν είχα καν ξεκινήσει να παίζω αυγουστιάτικα. Μου έδωσε τέτοιες συγκινήσεις φέτος. Και γι' αυτό ο κόσμος στο τέλος αποθέωσε. Γι' αυτό ο κόσμος δεν σταμάτησε να τραγουδάει. Γι' αυτό συγκλώνησε για μια ακόμα φορά. Συγκλώνησε. Ο κόσμος έδειξε ότι άλλαξε και αυτός επίπεδο. Ότι κατανοεί τι έχει γίνει. Ότι αναγνωρίζει τι έφτιαξε η ομάδα. Ότι κατάλαβε τι της ετοίμασαν. Βλέπει απέναντι τη χάρτινη να την περνάει όμορφα κεραία την ιστορία, χαροπά, παίζοντας με τα βίντεο κλαπ, με ανύπαρκτα πέναλτι, βουτάει ο άλλος και είναι στα 3 μέτρα ο αντίπαλος, ένας δρόμος στρωμένος με χαλί, φρόντισε ο Κομίνης να το τακτοποιήσει το θεματάκι και βιώνω εγώ μια κατάσταση που πρέπει να περάσω από συμπληγάδες, να αποκλείσω ομάδες Champions League. Να η Βασιλεία, να η Σπαρτάκ, να την Μπενφίκα. Για να καταφέρω να παίξω ομίλους, να παίζω όμιλο πριν. Δεν πειράζει. Θα πάω σαν πρωταθλητής στους ομίλους. Και σαν πρωταθλητής και τυπικά, γιατί και πέρυσι πρωταθλητής ήμουνα, αλλά δεν με αφήσανε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε. Το λέμε και το νοούμε. Το ζούμου σου. Ζούμε τις μεγάλες στιγμές, τις ζούμε. Ακόμα για αυτό που έγινε χθες. Θα πούμε στη διαδικασία να τα σχολιάσουμε όλα. Να δούμε τι έφταιξε. Λέγαμε όλη την εβδομάδα στις κουβέντες μας εδώ ότι εμείς καθορίζουμε τη μοίρα του παιχνιδιού. Και επαναλάμβανα συνέχεια ότι πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη. Ότι σε αυτό το επίπεδο δεν αφήνουν. Δεν αφήνουν οι αντίπαλοι τα λάθη χωρίς να τα πληρώσεις. Δεν είναι ότι τη σκαπουλάρεις που λέμε. Δεν την γλιτώνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξαναλέω για αυτούς που μπήκαν σήμερα.
και δεν είναι συνήθως στην παρέα μας. Για αυτούς που περίμεναν χθες τον αποκλεισμό και χάρηκαν με τη δική μας στενοχώρια, έχω ένα μήνυμα. Θα σας πετύχουμε σίγουρα, είτε εντός είτε εκτός συνόρων. Να μην εύχεστε να σας πετύχουμε. Το λέω για αυτούς που μπήκαν χθες και στα φόρα και στο διαδίκτυο να ειρωνευτούν ή να γλεντήσουν με ξένα κάκαλα. Να κάνουν το μαμιά με ξένα καλαμπαλίκια. Περίμεναν την Μπενφίκα να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. Μία κατηγορία λοιπόν είναι αυτή που περίμεναν να στενοχωρηθεί ο κόσμος για να βγουν να πούν, να έτσι αλλιώς θα σας πετύχουμε κάπου, να ξέρετε. Θα σας πετύχουμε και λέω και ή εντός Ελλάδας ή εκτός Ελλάδας. Κάπου θα σας πετύχουμε. Και εννοώ αγωνιστικά, έτσι, όχι τίποτα καρτέρια. Να μην εύχεστε να ανταμώσουμε. Κάποιοι δεν θα το αποφύγετε, θα ανταμώσουμε. Και τότε θυμηθείτε λίγο τη χθεσινή βραδιά. Ένα είναι αυτό. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που περίμεναν αρκετούς μήνες, πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε την ευκαιρία που είχαν να βγάλουν χολή για τον ΠΑΟΚ, είτε πίσω από μικρόφωνα, είτε περίεργοι που έχουν μάθει να ζουν με τη δυστυχία, ή δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς γκρίνια, χωρίς μύρλα, άλλο η κριτική, το λέω συνέχεια, αυτοί που περίμεναν πάρα πολύ καιρό, τώρα παιδιά ορίστε να. Άιντε, ευκαιρία είναι. Βγάλτε το από μέσα σας, αδειάστε, για ποιον θέλετε. Για τον Πασχαλάκη, για τον Βαρέλα, για τον Λουτσέσκου, για την ομάδα, για τις μεταγραφές. Πείτε και τη δίκη, τι θέλετε. Τώρα είναι η ευκαιρία. Κατανοούμε ότι περιμένατε πάρα πολύ καιρό γιατί η ομάδα κεντούσε. Δεν σας έκατσε πέρσι τον τελικό. Τι να κάνουμε. Έπαιξε μπαλάρι η ομάδα συνεχόμενους μήνες. Δεν σας έκατσε με τη Βασιλεία, δεν σας έκατσε με τη Σπαρτάκ. Ορίστε, τώρα είναι η ευκαιρία. Βγάλτε το από μέσα σας, να δούμε. Δεν πειράζει. Ρίξτε για μια ακόμα φορά τις μάσκες. Να δούμε ποιος χαίρεται με την πίκρα του κόσμου του ΠΑΟΚ. Και όταν η ομάδα στραβοπατάει. Δεν μπορέσετε να κρυφτείτε. Ευτυχώς η εκπομπή είναι νωρίς και στο λέω νωρίς. Θα δείτε μέσα στη μέρα τι θα γίνει. Θα δείτε. Δεν σκοπεύω να ασχοληθώ άλλο με δάφτους. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Αυτή είναι η δική μου επικεφαλίδα. Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε, αυτό εγώ σκέφτομαι. Εγώ έτσι ένιωθα χθες. Το θέλαμε τόσο πολύ αυτό να γίνει. Αλλά δεν ήμασταν για να γίνει χθες. Δεν ήταν για να γίνει χθες. Και δεν θα πω μόνο ο Θεός δεν ήθελε να γίνει, γιατί ο Θεός, αν θέλει, γυρίζει το βλέμμα του και σε βοηθάει σε τέτοια πράγματα. Πρέπει στην Αθηνά και χείρα εκείνη. Και εμείς χθες κάναμε σημαντικά λάθη. Και μαζεμένα λάθη. Όταν σε αυτό το επίπεδο λοιπόν δεν μηδενίζεις τα λάθη σου, τα οποία λάθη μας στην Πορτογαλία δεν τα πληρώσαμε, κρίνοντας από το αποτέλεσμα εκεί, και τα λάθη μας, οι εύκολες μεταβιβάσεις, οι λάθος στον χώρο του κέντρου, ξέρω εγώ, τα αμυντικά λάθη, τα κενά, δεν τα πληρώσαμε εκεί. Εχθές τα πληρώσαμε. Ό,τι λάθος κάναμε χθες, το πληρώσαμε. Και όλα πραγματικά στο πρώτο 20 λεπτό έμοιαζαν ονειρεμένα. Εκεί φάνηκε αυτό που λέγαμε, ότι αν έχουμε εμείς την πρωτοβουλία, αν δεν τους δώσουμε μέτρα μέσα στο γήπεδο, αν έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας και δημιουργούμε και τρέχουμε μπροστά και πιέζουμε, δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό αυτή. Όπως και αποδείχθηκε. Στο πρώτο 20 λεπτό που θα μπορούσαμε να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι και την πρόκριση. Με το λαό τρελαμένο, μέχρι και οι παρατηρητές, μέχρι και στον πάγκο φροντιστές Μπενφίκα βγάζανε βιντεάκια. Τι να πεις για αυτό το λαό, τι να πεις. Και τον κόσμο δεν τον κρίνουμε στην καλή βραδιά, στην ευχάριστη. Άλλο, εκεί όλα τέλεια είναι στο πανηγύρι. Τον κρίνει στη στιγμή τη δύσκολη. Και χθες συγκλώνησε ο λαός, συγκλώνησε. Παρά την πικρία, παρά τη στεναχώρια, γιατί κατάλαβε ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία για λίγο να κάνουμε άθλο πραγματικό, γιατί κανένας άλλος δεν είχε φτάσει ο Μήλους μέσα από τέτοιες συμπληγάδες, μέσα από τόσο δύσβατο μονοπάτι. Παρόλη την πίκρα του λοιπόν, παρόλη τη στεναχώρια του, βρήκε αποθέματα να αποθεώσει, να τραγουδήσει, να σμπρώξει την ομάδα. Γιατί είδε πίσω ότι η ομάδα το πάλευε μέχρι τέλους, έστω να μην χάσει, να μειώσει, να περνάει μπάλα παράλληλα στο σου του Πέλκα, να χάνονται ευκαιρίες, να μην θέλει να μπει κιόλας. Για μένα
Η πρόκριση χάνεται σε μία φάση. Και αυτή δεν είναι ούτε το λάθος του Βαρέλα στο μαρκάρισμα στο κόρνερ, ούτε το λάθος που κάνει ο Πασχαλάκης στην έξοδό του στο πέναλτι. Για μένα το μάτς χάνεται στην πάσα που δεν δίνει ο Λιμνιός στον Μπρίγιοβιτς. Και εκεί φαίνεται και η απειρία ενός 20χρονου παιδιού που ναι, έχει την πρεμούρα, έχει την επιθυμία να σμπρώξει την ομάδα του, να φανεί και ο ίδιος κατανοητό. Εκεί φαίνεται η ανοριμότητα των 20 ετών. Διότι θεωρώ ότι ας πούμε αν ήταν ο Βιερίνια εκεί θα την έδινε την μπάση στον Μπρίγιοβιτς. Και θα μου πεις αν το έβαζε ο Μπρίγιοβιτς. Τι να πω ρε παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα το έχανε ο Μπρίγιοβιτς. Ο συγκεκριμένος ειδικά. Αν λοιπόν εκεί πασάρεις, γίνεται 2-0, είναι άλλο μάτς. Με την ορμή, με το πάθος, με την τρέλα μπήκε ομάδα, είναι άλλο παιχνίδι. Δεν έγινε όμως. Μετά αν έκανε καριέρα μόνο ο Κίμπλινγκ, άρα δεν υπάρχει περίπτωση. Οι δύο παίχτες πάνω στους οποίους βασίστηκε το περσινό ντάμπλ, δύο από τις πιο σημαντικές μονάδες, δύο από τις κολόνες που μας έδωσαν βαθμούς και βαθμούς. Έλαχε χθες η μοίρα να κάνουν αυτοί το λάθος. Ο αλάνθαστος περσινός Βαρέλα, για μένα ο κορυφαίος περσινής χρονιάς, γιατί ήταν σταθερά στο 9, δεν έκανε ένα μάτσο του 10 και ένα μάτσο του 4, ήταν σταθερά στο 9 πέρσι. Χθες δεν την υπολογίζει καλά τη φάση, χάνει τον παίχτη, του παίρνει την κεφαλιά. Ο άλλος είναι ο Πασχαλάκης, που είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα υπάρξει ανθρωποφαγία από συγκεκριμένους. Ότι θα υπάρξει ποδοσφαιρικός κανιβαλισμός. Είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος. Το λάθος του μεγάλο φυσικά, δεν χρειάζεται να το πω. Τεράστιο. Και γνωρίζει και ο ίδιος ότι δεν έχει γίνει σε ένα οποιοδήποτε παιχνίδι. Έχει γίνει στο μάτς της 50ετίας το λάθος. Και είναι διπλό το λάθος. Μία γιατί δεν την αφήνει την μπάλα να βγει έξω, ας την να βγει. Προσπαθεί να τη σώσει και μία που αντί να πάει να κλείσει τη γωνία του αφού την επανέφερε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, υποπίπτει σε ένα αχρίαστο πέναλτι και έχει κάνει δύο λάθη μαζεμένα σε μία φάση. Θυμίζω είναι ο Πασχαλάκης που έπιασε το πέναλτι με τη Σπαρτάκ και έτσι μπορέσαμε και προκριθήκαμε. Είναι ο Πασχαλάκης ο ίδιος ο οποίος είχε κατεβάσει τα ρολά σε ατελείωτα παιχνίδια στην Ελλάδα. Είναι ο Πασχαλάκης ο οποίος κατέβασε τα ρολά μέσα στην Πορτογαλία και φύγαμε με το 1-1 από εκεί. Δεν προσπαθώ ούτε να αγιοποιήσω ούτε να ομορφύνω την κατάσταση. Το λάθος του είναι παιδικό και ανεπίτρεπτο. Και θα πω και πάλι αυτό που λέω όλες τις μέρες. Το μεγάλο προσόν του Πασχαλάκη δεν είναι ούτε η αλτικότητά του, ούτε τα αντανακλαστικά του, ούτε η έξοδός του, ούτε τα χαμηλά σούτ, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Το μεγάλο προσόν του Πασχαλάκη είναι η τρέλα που έχει. Είναι η τρέλα που βγάζει. Αυτή η τρέλα που έχει. Είναι αυτό που λέμε να πετάει σπίθες στο βλέμμα. Να θες να το φας τον αντίπαλο. Χθες δεν το είχε. Στη συγκεκριμένη φάση. Αν το είχε θα την έτρωγε την μπάλα, θα έβγαινε μαζί της, θα πήγαινε στο κουλουάρ, να πούμε, στα σκάματα. Δεν το είχε σε εκείνη τη φάση. Επειδή αυτά τα μάτς κρίνουν καριέρες, τώρα θέλει ψυχικά αποθέματα για να το ξεπεράσει αυτό. Θυμίζω ότι η καριέρα του Κλάους τελείωσε εκείνο το βράδυ με τα δύο χαμένα τέτα-τέτ με τον Άγιαξ. Όποιος πει κάτι άλλο, να έρθει να με πείσει γι' αυτό. Για μένα ο Κλάους τελείωσε στα δύο χαμένα τέτα-τέτ με τον Άγιαξ. Εκείνο το βράδυ τερμάτισε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Τέλος. Και ας έμεινε μετά άλλο πόσο. Άλλο ένα χρόνο πόσο έμεινε. Δύο. Ένα χρόνο. Ας έμεινε ένα χρόνο. Επειδή λοιπόν αυτά τα μάτς κρίνουν καριέρες, αν είσαι αυτός που πρέπει, ανεβαίνει σε επίπεδο, έρχονται μεταγραφές, ανεβάζει το budget σου αυτά και τα λοιπά και το ξέβεσαι. Αν όμως έρθει ένα τέτοιο μοιραίο λάθος
το κουβαλάς και σε συνοδεύει. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Είναι αυτά τα μάτς, το ξαναλέω. Πρέπει τώρα να βρεις αποθέματα, φίλε. Να το ξεπεράσεις αυτό, να συνεχίσεις να δουλεύεις όπως δούλευες και να βρεις αποθέματα, να ξανασταθείς τα πόδια σου μετά από ένα τέτοιο λάθος. Τα προσόντα τα έχεις, αλλά είδες ότι αρκεί μία χαλάρωση, μία κακή στιγμή για να πάνε όλα στραβά. Το αποτέλεσμα δεν ήρθε. Το περιμέναμε πώς και πώς. Όλοι μας, με όλο μας το είναι, έχουμε κοιμηθεί ελάχιστα, το καταλαβαίνετε. Αλλά αυτό που μου βγαίνει εμένα είναι μια περηφάνεια για αυτήν την ομάδα. Σας μιλάω ειλικρινά. Είμαι πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Νιώθω ότι θέλω να είμαι πιο ΠΑΟΚ από ποτέ μετά από αυτό. Επίσης, αποδείχθηκε ότι έφτασε η ώρα. Έφτασε η ώρα για μια νέα τούμπα. Δεν πραγματικά δεν χωράει τον κόσμο πλέον το γήπεδο. Το αγαπάμε γιατί είναι το δεύτερο σπίτι μας. Κάθε τούβλο, κάθε τείχος, κάθε σπιθαμί του έχει μέσα πολλή ιστορία, πολλή υδρότα, πολλή κλάμα, πολύ γέλιο, πολύ χαρά, πολύ ευτυχία, πολύ στεναχώρια, πολύ κόπο, πολύ μόχθο. Έχει πολλά πράγματα μέσα. Κάθε σπιθαμί του. Όμως είναι πλέον μικρό για να χωρέσει το λαό. Είναι μικρό για να χωρέσει τον ΠΑΟΚ του Champions League. Γιατί αυτός είναι ΠΑΟΚ του Champions League. Και ας μην περάσαμε φέτος στους ομίλους. Η ομάδα αυτή είναι για Champions League. Γιατί αν είχα τις κληρώσεις που είχε η ΑΕΚ, θα ήμουν ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα είχα ρίξει 5 γκολ στη βιντεότον μέσα, 5 έξω και θα έχει τελειώσει η ιστορία. Αλλά μου επιφύλαξαν αυτό οι κομμίνιδες. Οι δικαστές, οι θωμάδες και όλος ο συμβερτός, όλη η κομπανία. Κάτι άλλο επίσης. Όπως είδατε, πρώτα στάθηκα στα δικά μας λάθη που έγιναν. Στις πολύ εύκολες χαμένες μπαλιές στο χώρο του κέντρου. Γίνανε εύκολα πουλήματα μπάλας. Εύκολα. Εύκολα λάθη. Εκεί που ήταν ο παίκτης αμαρκάριστος και την έδινε την μπάλα λάθος στα δύο μέτρα. Εκεί φαίνεται πόσο βαραίνει η ψυχολογία, αυτό που λέμε. Πώς θα μπορέσεις όλο αυτό το άγχος που είναι φορτωμένο στην πλάτη σου, όλη αυτή η τεράστια ευθύνη που έχεις, γιατί κουβαλάς εκατομμύρια ανθρώπους που περιμένουν από σένα. Αυτό βαραίνει τα πόδια. Ο ίδιος παίχτης, άλλα 100 μάτς να παίξεις, δεν υπήρχε περίπτωση να τη δώσει λάθος την μπάσα ο Μαουρίσιο ή ο Καντουρί ή ο Πέλκας ή οποιοδήποτε. Εκεί όμως είναι μάτς ειδικών. Και γι' αυτό είναι και ένα μάθημα το χθεσινό παιχνίδι. Πώς πρέπει να διαχειριστούμε αυτούς τους αγώνες. Διότι μετά το 1-2 δεν το πιστέψαμε. Με τη Σπαρτάκ και το 0-2 το πιστεύαμε ότι θα το γυρίσουμε. Φάνηκε. Εχθές δεν είχαμε όμως την πίστη. Δεν υπήρχε η φλόγα μετά που υπήρχε στην αρχή. Δεν υπήρχε η φλόγα. Δώσ' τη ρε Λιμιέ, δώσ' τη δίπλα αγόρι μου γλυκό. Δώσ' τη δίπλα, είναι ο άλλος. Δεν θα γίνεις λιγότερο ήρωας αν δώσεις έτοιμο γκολ εκεί. Δεν θα γίνεις, δώσ' την μπάσα. Πέρα από τα δικά μας λάθη όμως, και προσέξτε, δεν βάζω αυτό σαν προντεύοντα λόγο που αποκλειστήκαμε. Θέλω να πω, 3 πέναλτι σε 2 παιχνίδια, δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει αυτό. Έψαχνα χθες τα τευτέρια μου. 3 πέναλτι σε 2 μάτς, εκ των οποίων, δεν ξέρω καλά, για το πρώτο στην Μπενφίκα δεν συζητάμε, είναι επιστημονική φαντασία, είναι πρόκληση. Αλλά και χθες, άντε του Πασχαλάκη, okay, του Βαρέλα είναι πάλι από αυτές τις φάσεις που γίνονται τέτοιες εκατοντάδες σε κάθε παιχνίδι. Και δεν μου βγάζει σε μένα από το μυαλό, έχοντας φρέσκο το μάτς της ΑΕΚ την προηγούμενη μέρα, που άλλος βουτάει σαν να κάνει μακροβούτι από βατήρα σε θάλασσα, χωρίς να τον πειράζει κανένας και φρουτ, ο διαιτής, δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι δεν με γούσταν να είμαι στο Champions League. Δεν ξέρω αν σηκώθηκα κάποιο τηλεφωνάκι από πατέρα σε γιο. Δεν το γνωρίζω, δεν είμαι μπροστά. Αλλά δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι δεν με γουστάρανε εκεί, ρε παιδί μου. Ότι δεν με θέλανε εκεί. Αυτοί οι οποίοι ήρθαν εδώ και μου κούρσαν το δάχτυλο, μου το παίξαν ηθικολόγοι και μου είπαν να κάνεις ό,τι κάνει και ο Ολυμπιακός.
Ήρθαν μέσα στο σπίτι μας, ήρθε ο Μιχαλάκης ο Πλατινή, ο αδιάβλητος, ο άχραντος, ο αμόλυτος, που μετά φάνηκε ότι είναι βουτυγμένος μέσα στη Λαμογιά και είχαν σκάσει να πούμε από τα εκατομμύρια στους λογαριασμούς και ήρθαν να μου κουνήσει το δάχτυλο να μου πει κάνε ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός. Γιατί εγώ να μην πιστεύω ότι έπεσε ένα τηλεφωνάκι που έλεγε μην τους αφήσει να πάρουν ανάσα. Αν αυτοί βγούνε στο Champions League, τελειώσαμε. Τους χάσαμε, εκτοξεύτηκαν. Πάνε σε άλλα επίπεδα. Εδώ αυτός ο Πόντιος ξοδεύει εκατομμύρια χωρίς να είναι στους ομίλους. Τι θα κάνει με περάσει και στους ομίλους του Champions League? Τι θα γίνει όταν θα του έρθουν έτσι 25 εκατομμύρια? Τι θα κάνει? Προσοχή, το ξαναλέω. Δεν λέω ότι έφταξε μόνο η διαιτησία. Αλλά σε ένα συνολικότερο πακετάκι μου κλέβουν το πρωτάθλημα. Το δίνουν στη Χάρτινη. Μου επιφυλάσσουν ένα τόσο δύσκολο δρόμο, γεμάτο αγκάθια, γεμάτο παγίδες, γεμάτο λάκους, γεμάτο δόγκανα. Περνάω την πρώτη, περνάω και τη δεύτερη, σου λέει τι θα γίνει αυτή, πάνε να βγουν ομίλους όντως. Πάνε να πάρουν πέντε μάτσα ήττη και πάνε να πάρουν το έκτο και να βγουν έξω. Μην τους αφήνεις να πάρουν αέρα. Λένε σε ένα από τα πρωτοπαλή καρά τους. Γιατί και οι δύο που με σφύριξαν με την Μπενφίκα, το ξαναεπισημαίνω, δεν λέω ότι αποκλείστηκα από τον διαιτητή. Όμως η διαιτησία και εχθές ήταν εχθρική απέναντί μου. Και στο μάτς της Πορτογαλίας εννοείται ο Σέρβος ότι κάνει ένα άθλιο παιχνίδι. Κάνει συχαμερή διαιτησία με σκοπό να με πετάξει έξω. Το καταφέραμε λοιπόν αυτή τη φορά, οκ, okay, εντάξει, θα πούνε. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, ο δρόμος δεν θα ανακοπεί. Ο ΠΑΟΚ έρχεται, θα τον ανταμώσετε και στους ομίλους του Champions League και πρωταθλητή πάλι, όσο και να θέλετε. Γι' αυτό ο κόσμος τρελαμένος, 30.000 άνθρωποι τραγουδούσαν στο τέλος και αποθέωναν. Επειδή ξέρουν να αναγνωρίζουν, βλέπουν ότι η ομάδα χτίστηκε, βλέπουν ότι είναι οικογένεια. Κάνει το λάθος ο Πασχαλάκης. Κάνει το λάθος ο Πασχαλάκης και πέφτουν όλοι επάνω του. Αν νομίζετε ότι πήγαν να το συμβουλέψουν για το πέναλτι, κάνετε λάθος. Να του πούνε τι, ξέρουν αυτοί που θα βαρέσει το πέναλτι. Πήγαν εκεί για να του πούνε μη μασάς. Και αν έβλεπε το πρόσωπο του Πασχαλάκη όλο το παιχνίδι, ήταν οχρός, ήταν σαν εκραναστημένος στο πρόσωπό του. Κανένας βέβαια θα σταθεί ότι μετά κάνει μια διπλή απόκρουση και σώζει ένα σίγουρο γκολ. Γιατί μένουμε στο λάθος και αυτό είναι το λογικό. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Σας το λέω πραγματικά. Εγώ αυτό πιστεύω. Θέλετε να μου πείτε να πείτε κάτι άλλο? Δικαίωμά σας. Θέλετε να φορήσετε, να βρίσετε, να απαξιώσετε? Δικαίωμά σας. Εδώ μυρολόι. Εδώ αφορισμούς. Εδώ κλάψα. Και πένθος δεν έχει. Μόνο περηφάνεια για αυτή την ομάδα. Μόνο περηφάνεια. Και απλά λέμε ένα πράγμα. Η πορεία δεν θα ανακοπεί. Μια αναβολή πήρε αυτό. Μια αναβολή πήρε. Έρχεται πρωτάθλημα, θα το ξαναπάρω το πρωτάθλημα γιατί είμαι καλύτερος από όλους. Έρχεται κύπελο, θα το ξαναπάρω το κύπελο και θα κάνω και πορεία στο Europa. Εγώ δεν λέω ότι θα πάρουμε το Europa League, αλλά λέω ότι θα πάμε ένα σκαλί παραπάνω από ό,τι άλλες φορές. Ότι θα προχωρήσουμε ένα γύρο ακόμα, αν όχι παραπάνω από έναν. Αυτό λέω εγώ ρε παιδί μου, αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω. Η πρώτη να ξέρετε που είναι φαρμακομένη είναι οι παίκτες. Η πρώτη που είναι φαρμακομένη είναι οι παίκτες. Γιατί κατάλαβαν τι? Ότι μέσα σε εισαγωγικά πρόδωσαν τους εαυτούς τους, πρόδωσαν την τεράστια δίψα που είχε ο κόσμος. Ότι εχθές δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ότι δεν κατάφεραν να φαρούν αντάξει των προσδοκιών που είχε ο κόσμος. Ο συγκλονιστικός κόσμος, το ξαναλέω. Το να πανεγυρίζεις όταν η ομάδα ρίχνει ένα και δύο γκολ, πάρα πολύ εύκολο, πολύ ωραίο. Ο κόσμος θες με την πίκρα στο στόμα, έχοντας πει το δηλητήριο, έχοντας στεναχώρια, δεν σταμάτησε να βγάζει το λαρίκι του. Συγκλώνησε. Και επειδή είδαν ότι οι παίκτες μέχρι τελευταία στιγμή το παλεύουν. Μόνο σεβασμός λοιπόν. Μόνο σεβασμός. Και σεβασμός και από τους αντιπάλους. Όποιος δεν σέβεται τον ΠΑΟΚ,
Όποιος δεν σέβεται αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ και οι ίδιοι αεξίδες το ξέρουν. Ότι τους τα ετοίμασαν έτσι ώστε να μπουν στους ομίλους. Πρώτη μεταγραφή που κάνει η ΑΕΚ τον Πολώνα και τον Μήνο χθες είναι ο Γιαννιώτας που τον άφησε ελεύθερο Ολυμπιακός. Θα μου πεις. Αυτοί είναι στους ομίλους. Βεβαίως είναι στους ομίλους. Ποιους πέρασαν για να μπουν στους ομίλους. Τι τους έφτιαξαν, τι τους ετοίματα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι εχθές φάνηκε ότι αυτό το οποίο μας ετοίμασαν, ο δρόμος που είχαν ετοιμάσει εμάς ήταν τέτοιος ώστε να μην περάσουμε. Και κράτησαν όλη την ανάσα τους μέχρι το ξενό παιχνίδι γιατί θεώρησαν εντάξει μωρέ θα περάσουν τη Βασιλεία, οκ. Σιγά μην περάσουν τη Σπαρτάκ των πολλών εκατομμυρίων. Θα πάνε μέσα στην Μπενφίκα, θα διασυρθούνε. Και έφτασε τους κατώ στην κάλτσα χθες. Σου λέει α περάσουν τι γίνεται. Γι' αυτό στείλαν και δύο πρωτοπαλίκαρα, δύο Ταλιμπάν, λατρεμένους Σουέφα. Αν πάει να στραβώσει σου λέει, εδώ είμαστε. Τρία πέναλτι σε δύο μάτς. Στην Αλάνα όταν παίζαμε δεν είχαμε τρία κόρνερ πέναλτι. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να πω γιατί δεν είπα χορηγούς, ότι η Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης είναι μαζί μας πάνω από μισό αιώνα δίπλα στον καταναλωτή. Από το πιο μικρό γκατζετάκι, από κινητό, από τάμπλετ, μέχρι τηλεοράσεις, ψυγεία, κουζίνες, τα πάντα όλα. Τα πάντα. Πλυντήρια, κορυφαίο κατάστημα. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδέλο. Και βέβαια, Αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης, με τα δύο καταστήματα στον Εύωσμο, στην Καραολή και Δημητρίου, κορυφαίο παγωτό στα δυτικά. Με υπέροχες γεύσεις. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε, να ανοίξουμε γραμμές. Μαέστρο, μπορείς να φύγεις ή να μπεις με αυτό που θέλουμε μετά. Με αυτό που θέλουμε, μετά θα μπεις. Μετά. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Αυτό είναι το μήνυμα. Πάμε. Ζου μου σου λέμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσεις. Εγώ τα είπα πάνω κάτω αυτά που ήθελα να πω. Δεν σταματάμε εδώ. Γι' αυτό ο κόσμος στο τέλος αποθέωσε. Όχι επειδή ήταν ικανοποιημένος, εννοείται, από αυτό που έγινε. Αλλά η συνολικότερη εικόνα, αυτό που έχει δείξει η ομάδα με το σερί πέρυσι στο πρωτάθλημα, με την κατάκτηση του κυπέλου, με την κατάκτηση και του πρωταθλήματος, με την πορεία της συγκλονιστική μέχρι χθες, δεν γίνεται να μην αναγνωρίσεις. Δεν γίνεται. Έχω μηνύματα που θα προλάβω να τα διαβάσω. Πάμε όμως στις γραμμές 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Κώστα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σταύρος από Καστοριά. Γεια σου, ρε Σταύρο. Πόσο κοντά ήμουν χθες με το Λεμιό εκεί στο τρίτο λεπτό. Άστο. Εκεί, ακριβώς και εκεί στο γύρισμα, πώς περνάει η μπάλα δίπλα, άμα δεν θέλει. Λίγο περισσότερη εμπειρία και ο Πέλκας και ο Λεμιός εκεί στο τελείωμα των φάσεων. Λίγο, από τις λεπτομέρειες κρίθηκε το παιχνίδι. Δεν πειράζει όμως. Τι να κάνουμε. Εκεί ο Λεμιός, του Λεμιού εκεί δεν είναι λάθος η ενέργεια που γυρίζει το σώμα του και σουτάρει. Κόντρα ρε, το μπούτι. Εντάξει, εκεί είναι και συγκυρία. Για μένα το λάθος του Λεμιού είναι που δεν τη γυρίζει το Πρίγιοβιτς που φεύγουν οι δύο μόνοι τους. Άδειασε τη δίπλα την μπάλα, ο άλλος θα βρει τρόπο, ο Κοτσίδας θα το παστελώσει. Αυτή είναι η δουλειά του, είναι ψωμοτήρι για αυτόν. Τέλος πάντων, τώρα μετά αν... Έτσι είναι η ζωή. Οι λεπτομέρειες. Εντάξει, να κάνουμε. Η ζωή συνεχίζεται και το Europa League πάλι στο δίνει ευρωπαϊκή πορεία. Δεν πειράζει, εννοείται. Εννοείται, θα τα συζητήσουμε αυτά. Την Παρασκευή γίνεται η κλήρωση. Λοιπόν... Και ο Πασχαλάκης πρώτη φορά σε τέτοιο επίπεδο τόσο... αγχωτικό παιχνίδι, πρώτη φορά είχε αγωνιστεί. Mm. Από αυτά θα μάθει και θα γίνει καλύτερος, πιστεύω. Έξ. Αυτό είναι. Τέτοια παιχνίδια βαραίνουν τα χέρια, βαραίνουν τα πόδια, σε πνίγει το άγχος, θέλουν ειδική διαχείριση. Δεν είναι απλά παιχνίδια αυτά, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι. Τώρα έπρεπε να βάλεις στο διαγωνισμό συλλεκτική φανέλα στην πίκρα. Να μαλακώσει λίγο τη σκέψη. Εντάξει. Τι κρίνουμε σήμερα, Κώστα? Σήμερα τίποτα, ούτε καν μπήκα στη διαδικασία. Να δεν πειράζει, καλύτερα. Τίποτα. Αφήστε να μιλήσετε για να. Ξέρεις γιατί δεν θέλω να τρώω χρόνο σήμερα να βγείτε να πείτε αυτό που θέλετε, να το βγάλετε από μέσα σας, γι' αυτό ανοίγουμε γραμμές. Δεν χρειάζεται πίκρα, η ζωή συνεχίζεται, μπάλα θέλουμε να βλέπουμε, όλα αυτά στενοχώρια είναι δεδομένη, όμως ούτε ισοπεδώνουμε, ούτε πρόκειται να λιδωρήσουμε την ομάδα, ούτε ξαφνικά να φέρουμε το θάνατο για την καταστροφή. Έτσι και πάνω απ' όλα ψυχραιμία. Λίωσε. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Εγώ αυτό λέω. Διάρκεια φαίνεται ο ΠΑΟΚ. Διάρκεια αυτό. Αυτό ακριβώς. Απλά πολλοί τώρα θα πατήσουν σε ένα μάτς να τα κάνουν όλα γιάχμα πάλι. Έτσι να φέρουν την καταστροφή των όλεθρων, να μας διχάσουν, να φέρουν την κρίνια, να φέρουν την μύρλα. Μήπως και φανούν οι ομάδες, οι λίγες τους ομάδες,
Μήπως καταφέρουν κάτι, τους είδαμε πως περάσανε. Με ταυτιά και τίποτα, δεν ακούς κανέναν. Και όταν όχι. Έρθει η σειρά τους, θα πάρουν το μάθημά τους ο καθένας. Μα είδες πως πέρασαν αυτοί στο, στο Champions League. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε αυτούς, δεν τους βλέπουμε καν. Έγινε δεν αδερφέ. Να είστε καλά, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Καλημέρα. Κάνε στα παιχνιτίδο λεβεντάρτια σε οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι ακριβώς. Τώρα λέμε ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Τώρα φυσικά. Κουφάρα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι. Είναι κατάντια να χαίρεσαι με τα πόδια ξένων ομάδων. Καλά εντάξει αυτό. Βγήκα τα παπαγαλάκια ύστερα από 50 αίτη τα χρόνια να μιλήσω τώρα για την αγαπημένη μου ομάδα. Και κάτι άλλο Κωστίβου που είπες τώρα είναι πιο ΠΑΟΚ. Πιο ΠΑΟΚ δεν γίνομαι. Όταν θα πεθάνω θέλω το δικέφαλο στον τάφο μου επάνω. Πιο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Έχω φτάσει στο ζενίθ. Έχω ολοκληρωθεί ως ΠΑΟΚΣΙΣ. Τελείωσε. Εκεί είναι το ζενίθ, το έχω πιάσει. Και η ζωή συνεχίζεται. Τυχαίο. Προετοιμασία στην Πολωνία. Η Χάρτινη. Με διαιτητή Πολωνό και Μούφα απέναντι. Όλα κανονισμένα. Όλα κα... ενδείξεις έχω, ε. Αποδείξεις δεν έχω. Βέβαια. Να ξέρω, ό,τι βλέπουμε λέμε. Ό,τι βλέπουμε. Συγκρίνεις τώρα τα πέναντι. Ό,τι βλέπουμε λέμε. Τέλος πάντων. Πιο πολύ δεν είναι. Πιο πολύ Παύλε δεν είναι αυτό κατά αυτό το πέναντι. Ναι. Και το κυριότερο. Μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη. Μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη. 100%. Πρωί-πρωί βγήκα να πετάξω τα σκουπίδια, θα σου το πω αυτό και θα κλείσω. Λοιπόν, ΠΑΟΚΣΙΣ της καρέκλας και του καναπέ που ποτέ στη ζωή του δεν έχει πάει, στο γήπεδο, μ' ακούς ή έπεσε η γραμμή. Σ' ακούω. Λοιπόν, να φύγει ο Λουτσέσκο και ο Πασχαλάκης. Α, εντάξει, οκ. Okay. Καλά ρε τερβίση του λέω. Πέντε παιχνίδια. Ο Άγιος Πασχαλάκης, ο μεγάλος προπονηταράς και τον ανανεώσαμε μέχρι εχθές. Και φτάνει ένα μάτς. Καλά έκανε ο Σαββίδης. Και τι μάτς έτσι. Σήμερα μου λες να φύγει ο Λουτσέσκου γιατί οι παίχτες φτάσαν μέχρι εδώ την ομάδα. Είναι ντροπή ρε του λέω, δεν είδες πως τον αγκαλιάζαμε στη Λισαβόνα. Οι παίχτες, τον προπονητή. Έτσι. Αυτό είναι μια οικογένεια. Δεν χαλάει αυτό. Είναι μια δεν οικογένεια, χαλάει. Θα συνεχίσουμε να είμαστε μια οικογένεια. Η ζωή συνεχίζεται. Έτσι. Έγινε Παύλε μου. Έγινε. Σε φιλό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Ψηλό υποψιαζόμουν κάτι παρόμοιο. Αλλά βαθιά μέσα. Ναι. Το φοβόσουν. Ναι. Δύο λέξεις θα σου πω. Έπεσες. Σήκω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά που λέμε κάθε μέρα. Ακριβώς. Η ζωή συνεχίζεται στο UEFA, είμαστε και εκεί. Καλά θα πάμε, πολύ καλά θα πάμε. Ναι. Μια μικρό ελπίδα δικιά μου υπάρχει ακόμη, γιατί η Frankfurt είναι στο Group 3, δηλαδή μπορεί να πέσει με το ΠΑΟΚ. Ωραία φίλε, τι έχει να γίνει. Μάλιστα. Να θυμηθώ πάλι το 1980. Πω, 80, έτσι. 80 τότε, με καλύτερο αποτέλεσμα βέβαια για μας, ελπίζω. Ναι. Και μέχρι χτες ήμουν ΠΑΟΚ, τώρα είμαι ΠΑΟΚΑΡΑ. Πολύ απλό. Όπως το λες αδερφέ. Όπως ακριβώς το λες. Αυτό που λέω εγώ το πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Αυτό. Ναι. Στο πανηγύρι εγώ και... αυτόν που μου έχει δώσει τέτοιες συγκινήσεις. Αυτό που με έκανε περήφανο και πέρσι και φέτος. Δεν μπορώ να του γυρίζω την πλάτη αυτόν που αγαπάω. Επειδή έγινε η στραβή. Επειδή χθες με απογοήτευσε. Επειδή με στεναχώρησε. Αλλιώς είμαι πανηγυρτζής φίλε. Αλλιώς είμαι πανηγυρτζής. Όχι. Γι' αυτό σε ακούω. Αλλιώς είμαι κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Ούτε να αφορήσω. Εννοείται ότι θα κάνω την κριτική. Τι να πω. Ότι δεν ήταν λάθος του Πασχαλάκη. Ή ότι στο κέντρο δεν πουλήσαμε την μπάλα. Ή ότι ο Λιμιός έκανε σωστά που δεν έδωσε την μπάλα. Ή ότι ο Βαρέλα δεν έκανε λάθος. Να μην το πω. Άλλο αυτό. Άλλο όμως ξαφνικά σήμερα ισοπεδώνω τα πάντα. Ξεχνάω τα πάντα. Και γυρίζω την πλάτη και συμπεριφέρομαι άσχημα σε αυτό που αγαπάω. Δεν είναι έτσι. Πώς είπε, πώς τραγούδησε και ένας θεός του ελληνικού τραγουδιού, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Και η ζωή όπως είμαι μείναμε σε σκαλοπάτια. Τώρα το ένα το πήραμε, τώρα θα πάρουμε και το άλλο. Ακριβώς. Έτσι είναι. Έγινε Κωνσταντίνε μου. Φιλιά. Δεν μας σταματάει τίποτα. Ζουμουσού σε όλους. Πάντα, ζουμουσού. Πάντα ζουμουσού αδερφέ. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Φιλιά στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να, μια μικρή παρατήρηση μόνο. Όποιος μπει στην ομάδα
για να λιδωρήσει, για να αφορήσει, για να βρει κτλ. Χραπ, δεν ανοίγουμε διάλογο, να το ξέρετε. Το λέω, το είπα και στους 4 διαχειριστές, δεν χρειάζεται να με πάρετε τηλέφωνο. Κατευθείαν, διαγραφή χρήστη και σχολείου. Με τη μία. Δεν μιλάω για κριτική, μιλάω για αυτούς που θα μπουν να μας πούν μέσα στην μιζέρια τους και την κακομοιριά τους, να μας πούν το οτιδήποτε. Ειδικά από κάτω μηνύματα είχαμε. Κίτρινα, πράσινα, κόκκινα. Έλα Παναγιώτη μου, έλα. Λοιπόν, πρώτα είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Ναι. Όχι πιο πάω, είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Έτσι. Πολύ. Εχθές, μια εικόνα που περίμενα πάρα πολλά χρόνια να την αντικρίσω, το πανάκι εκείνο που είναι στη θύρα 4 στα Κιάγκελα που μπαίνει, να το συνδυάσω με το Σεντόνι στο κέντρο του γηπέδου. Ακριβώς. Το είδα και αυτό. Ακριβώς. Το ζήσαμε. Και ποδοσφαιρικά στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση της Ευρώπης. Του κόσμου μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Και θα το ξαναδείς Παναγιώτη. Και θα το ξαναδούμε αυτό, να το ξέρετε. Δεν υπάρχει πίσω γύρισμα. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε στα χρόνια τα πέτρινα. Εκεί είναι. Αυτό είναι μπροστά μας. Θα πάμε ως πρωταθλητές και θα μπούμε εκεί στους ομίλους, να το ξέρετε. Σας το λέω σήμερα, σας το υπογράφω. Θα το έλεγα τελευταίο αυτό, αλλά θα το πω τώρα. Όπου θα τους βρίσκω, με συγχωρείς την έκφραση, θα τους ξεπατώνω. Τελείωσε. Οι Χάρες και το Έλεος. Όχι, δεν τελειώσαν αυτά. Και έχουν τελειώσει. Αυτά τελειώσαν. Έχουν κλείσει αυτές οι λέξεις. Οι Χάρες και το Έλεος. Δεν υπάρχει Έλεος για αυτούς. Δεν θα ασχολούμεθα με σκουπίδια πλέον. Τελειώσανε. Λοιπόν, για το παιχνίδι θα πω ένα πράγμα. Ένα 19χρονο παιδί και ένας άπειρος τερματοφύλακας. Και ένας τελειωμένος διαιτητής. Αυτά ήταν όλα. Την αγάπη μου, καλημέρα. Γεια σου Παναγιώτη. Να σε καλά, να σε καλά. Με πετυχαίνει ο Μπουγατσατζής στο πατρικό μου. Κάτω σήμερα. Στην Τούμπα. Επ! Δεν θέλω να πω τι ομάδα, είναι από κάτω, από Αθήνα. Λοιπόν, χαρούμενος αυτήν την εποχή. Τι γίνεται, καλά λέει και σήμερα λέει φανέλα ΠΑΟΚ. Ειδικά σήμερα του λέω ρε. Αυτή είναι η διαφορά μου με σένα. Η διαφορά μου με σένα είναι αυτή. Ειδικά σήμερα. Εσύ περίμενες να περάσεις ομίλους να πανηγυρίσεις. Και αν δεν πανηγύριζες, θα έφερες την καταστροφή. Έτσι όπως το φτιάξανε για να πας. Χάρτινος. Ειδικά σήμερα τη φοράω και καμαρώνω. Ειδικά. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή μου, τι κάνεις. Έλα, έλα φίλε μου, έλα. Πήρα να δώσω μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους ακροατές που για άλλη μια φορά είναι τρομακτική. Πολύ γούσταρα που η ομάδα έχει οριμάσει. Το τι θα δείξει ο ΠΑΟΚ θα φανεί και φέτος στην πορεία, που εγώ πιστεύω θα διαπρέψει στο πρωτάθλημα και στο Europa έχει πολύ, πολύ καλές πιθανότητες. Ναι. Δεν πειράζει. Εγώ έλεγα χθες ότι θα έρθει ένα 2-0. Στην αρχή το πίστεψα. Μετά είδα πόσο πολύ οι άλλοι τρελαθήκανε. Τρελαθήκανε και εκμεταλλεύτηκαν και τα δικά μας λάθη. Πιστεύω τα λάθη ήταν καθαρά ότι δεν έχουμε εμπειρία σε αυτό το θεσμό. Αυτοί έχουν μεγάλη εμπειρία. Και εντάξει, αυτή ήταν η διαφορά μας. Δεν είναι τόσο πολύ καλύτερη ομάδα. Είναι πολύ πιο έμπειρη. Όπως το λες. Πολύ σωστά χρησιμοποιείς συγκεκριμένες λέξεις. Έτσι. Πιο έμπειρη, πιο έμπειρη. Θα πω την αλήθεια ότι εγώ έβρισα τον Πασχαλάκη σε εκείνη τη φάση. Δεν το περίμενα. Ήταν άδικο. Γιατί το παιδί έχει προσφέρει πολλά. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μέσα στο DNA μας, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ανθρώπινο είναι. Ο Πασχαλάκης πρέπει, επειδή φίλε μου δεν είναι ένα μάτς. Ένα οποιοδήποτε μάτς. Και είναι λάθη που σημαδεύουν καριέρες. Θα πρέπει μόνος του, με τη σκληρή δουλειά, με την παρουσία του, με τις εμφανίσεις του, να σταθεί στα πόδια αυτό το πράγμα, να μην του κοστίσει μια καριέρα. Έτσι, είναι τέτοια μάτς που σε σημαδεύουν, που δεν κινδυνολογώ, ούτε φέρνω την καταστροφή. Είναι όμως τέτοια λάθη που σε κάνουν μετά έναν ανασφαλή άνθρωπο μέσα στο παιχνίδι. Θα πρέπει γρήγορα να συνέλθει, να σταθεί στα πόδια του και να δείξει αυτό που μας είχε δείξει μέχρι τώρα. Το ότι θα τον ακολουθεί αυτό το λάθος, νομίζω το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Θα πρέπει με την παρουσία του να το σβήσει. Αν αυτό είναι εφικτό. Αυτό έχω να πω εγώ. Σωστά. Την καλημέρα μου.
Τα τρία μου παλικάρια και στη γυναίκα μου που βγαίνουν τώρα στη δουλειά. Αυτά είναι. Αυτά είναι, φίλε. Ζούμου σου, αδερφέ. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς στο παιδί. Από παλιά, συνομήλικος, ρε. Έλα, 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 γόρι μου. Έλα. Λοιπόν. Μπαμπά, τι έγινε, μου λέει. Μου λέει νεκταρία, μπαμπά, λέει, τι έγινε. Λέω, τι να γίνει, πουλάκι. Μπαμπά, χάσαμε. Λέω, χάσαμε, πουλάκι. Μπαμπά, μέσα στην τούμπα. Λέω, μέσα στην τούμπα. Μπαμπά, δεν θυμάμαι. Άλλη φορά να έχουμε χάσει με το παιδί, δηλαδή μέσα στην αθωότητά του, πώς μου είπε ότι έχεις κάνει ένα σερί που. Μπαμπά, δεν θυμάμαι. Πότε χάσαμε άλλη φορά μέσα στην τούμπα. Είχε ξεχάσει το παιδί, πότε είχαμε. Σου λέω από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Καταλάβες. Πες το παιδί, Κωστή, οπότε φέραμε ένα εκτός μέσα στην τούμπα. Άστο, ρε παιδί. Αυτό πέστο το παιδί. Και όταν ήρθε το πρώτο το 1-1 και τα δικά μου τα παιδιά πανηγύριζαν εκεί, ναι, που ήμασταν. Ναι. Και εμείς όλοι μαγκωμένοι, το λέγαμε, δύσκολο. Όλοι μαγκωμένοι ήταν. Λοιπόν, Κωστή. Αυτά που. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, αυτά, ναι, ακούω, έλα, διάλογο κάνω. Αυτό που άκουω όλη τη βδομάδα. Πάμε και 3 και 4 και πια Μπεφίκα και παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο μάτς. Το οποίο γίνεται πιο δύσκολο όταν κάνεις τέτοιου είδους λάθη. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή. Να είμαστε θεροβάμονες. Όχι, αλλά αγωνιστικά ήταν το μάτς. Δοκάρι και μέσα για την Μπενφίκα, δοκάρι και έξω. Σωστό. Για σένα. Γιατί αν γίνει το 2-0 εκεί, αν δώσει την μπάσα, αν δώσει την μπάσα ο Λιμιός, ναι, τέλος. Τι λέει. Τελειώνει. Άρα είναι δοκάρι. Έτσι. Και το πέναλτι, δοκάρι και μέσα ήταν το κεράτο. Ακόμα και το πέναλτι, είδες. Ακόμα και το πέναλτι. Θα μπορούσε να μιλήσω για δύο άλλα πράγματα. Το ένα είναι, και δεν γλύφω, δεν χρειάζεται να γλύψω. Για μένα εχθές ο κόσμος είναι άνω του Champions League. Και δεν μένω στο χθεσινό, αυτό που έγινε μετά και χαζεύαν όλοι. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό φέτος και με την ΑΕΚ μετέπειτα, η στάση του κόσμου σε ένα sold out γήπεδο τρεις φορές, τα τρία τελευταία sold out, τα τρία τελευταία, ναι, sold out, ο κόσμος πήρε τις τρεις μεγαλύτερες speakers που θα μπορούσε να πάρει και στάθηκε σε επίπεδο Champions League και πάνω. Μένω αυτά, εγώ πάντα μένω στα θετικά, άρα ο κόσμος είναι Champions League, η ομάδα δεν είναι, η διοίκηση μου θέλει λίγο ακόμα για να είναι. Ο, ναι, κόσμος έδωσε το σύνθημα, πάμε για τα καλύτερα. Έτσι. Και ένα άλλο. Ναι. Ακούω ράδιο από χθες, όλα τα ραδιόφωνα, όπου υπάρχει μέχρι και το ράδιο ηχό άκουσα και το ράδιο της Εκκλησίας, ναι, βγαίνουνε παντού φίλαθλοι και μάλιστα συμπολίτες. Δεν πειράζει, εγώ θα τους ονομάσω. Είστε οι φίλαθλοι της άλλης μέρας, στιγματίζετε την παρουσία σας μόνο μετά τα παιχνίδια του ΠΑΟ και εγώ θα σας λέω φιλάθλους MPP μετά παιχνίδι ΠΑΟ. Δεν βαριέσαι, φίλε. Για μένα, όχι, θα το πω, θα σκάσω, ναι, είναι οι φίλαθλοι της Δευτέρας και Δευτέρας. Της Πέμπτης. Ναι, ναι. Είστε οι φίλαθλοι, εγώ θα παίζω τα παιχνίδια, θα κερδίζω, θα χάνω και εσείς θα περιμένετε, ναι, να βγείτε την Πέμπτη και θα είστε καρφωμένοι και θα περιμένετε τη στραβή τη δική μου. Έγινε. Έγινε. Καληνύχτα. Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Λαράκι, περηφάνεια μόνο για αυτή την ομάδα και για το λαό. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Όλοι δικαιούμαστε να έχουμε και μια κακή ημέρα, κακό παιχνίδι. Εγώ νομίζω μια χαρά παίξαμε. Τι να κάνουμε. Δεν μας ήθελε και λίγο, ναι, η τύχη. Προχωράμε και δεν νομίζω να κάνουμε αυτοκριτική στους παίχτες. Αν ήτανε να είχαμε κανένα, να παίρναμε 30 Ρονάλντο, να πηγαίναμε, ναι, να νικούσαμε τα πάντα μέσα έξω, να παίρναμε με τη μία Champions League πρωτάθλημα κύπελα εκεί πέρα με 5 γκολ σε κάθε ομάδα και να λέμε α, τι ωραία. Όχι ρε φίλε, η προσπάθεια μετράει και ο αγώνας μας και ο υδρότας μας, γιατί αυτό έχει και το DNA. Μα, φυσικά μας. Δεν διαγράφεται, αδερφέ μου. Η πορεία αυτή δεν είναι τώρα μόνο τα 5 μάτς τα ευρωπαϊκά. Είναι όλο αυτό το σερί πέρσι, η κατάκτηση του ντάμπλ, το ότι η ομάδα αυτή μας έδωσε αμέτρητες χαρές, ότι είδαμε μπαλάρα μετά από χρόνια. Αυτό δεν ανακόπτεται. Δεν σταματάει χθες. Μπαλάρα και θα φανεί και θα ρευστοποιήσουμε, να το πω αλλιώς. Φίλε, συγγνώμη κιόλας, δεν σου είπα ποιος είμαι. Είμαι ο παππούς μέχρι να χορτάσει. Αγόρι μου, τώρα σε κατάλαβα, Λευτεράκο μου. Ναι. Και θα ρευστοποιήσουμε όλο αυτό το ωραίο το τρίπτυχο που είχαμε μέσα στο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της χρονιάς και θα το δούμε. Έτσι. Και φαίνεται κιόλας η ομάδα, φίλε, ρολάρει και θα ρολάρει και θα πάει και πολύ ωραία κιόλας η ομάδα. Το είναι πιστεύω. Το DNA μας να πιστεύουμε. Το πιστεύω. Και δεν νομίζω να θέλουμε με τη μία να τα πάρουμε όλα τα πάντα. Μας αρέσει ο αγώνας, φίλε, να προσπαθούμε και να τα κερδίσουμε με την αξία μας. Αυτό που είπες τώρα. Αυτό που είπες. Εγώ δεν θέλω να μου τα έχουν έτοιμα κανονισμένα. Τίποτα, φίλε. Δεν γουστάρω, φίλε. Προτιμώ έναν αξιοπρεπή αποκλεισμό
έχοντας αγωνιστεί, έχοντας κάνει 5 ήττα μάτς, έχοντας αποκλείσει 2 ομάδες Champions League, προτιμώ να αποκλείω με το κεφάλι ψηλά και να χειροκροτώ την ομάδα μου, παρά να είμαι χάρτινος πρωταθλητής για να τα βρω όλα έτοιμα, τακτοποιημένα και να πάρω κλεμμένα λεφτά. Άστο ρε φίλε, άστο, δεν γουστάρω. Τίποτα. Και μια χαρά. Και ο Πασχαλάκης, εκεί που τον είχαμε Θεό, τι φταίει το παιδί. Μια χαρά, τερματοφυλακάρα έχουμε και παιχταράδες έχουμε και όλα. Και θα το δείξουμε μέσα στη χρονιά. Και ωραίο προπονητή έχουμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Αν ήταν όλα θα ήμασταν Μπαρσελόνα και Ρεάλ. Ακόμα καλύτεροι είμαστε από αυτούς. Έγινε παππού μέχρι να χορτάσει. Άντε, φιλιά, 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 φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Μπράβο σου που ανοίγει γραμμές σήμερα. Λέει ο Μάνος σήμερα. Φίλε, είσαι νέος ακροατής. Γι' αυτό το λες. Δεν με ξέρεις. Και συγγνώμη που μιλάω. Σπάνια μιλάω σε πρώτο ενικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είμαστε του πανηγυριού. Η εκπομπή είναι ψυχαγωγική. Είμαι πρώτος για το χαβαλέ, για να κάνουμε, να βάλουμε τα τραγούδια μας, να πούμε τα ανέκδοτά μας, να κάνουμε χουλιαμά. Ναι. Αλλά πάω και είμαστε και την ημέρα τη δύσκολη, τότε θα ανοίξω τις γραμμές παραπάνω. Αλλιώς το πανηγύρι πάρα πολύ εύκολο. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, αδερφέ. Αλήθεια το λέω. Αλήθεια το λέω. Δεν επηρεάζομαι κιόλας. Δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί τι κάνει ο άλλος. Θεωρώ ότι αυτό που κάνω εγώ το κάνω έτσι όπως εγώ θέλω, όπως εγώ επιθυμώ, και το τι θα κάνει ο άλλος δεν μπαίνω ούτε να συγκρίνω, ούτε να μιμηθώ αυτό που κάνει ο άλλος. Δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί. Άρα δεν χρειάζεται. Σε ευχαριστώ για αυτό που λες, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Διαβάζω το μήνυμα της Δίνας πριν πάω στο διάλειμμα. Καλημέρα με ζουμουσού, Κωστή μου. Αυτή η φωτογραφία είναι μια αφίσα του μπάσκετ κάποια χρόνια πίσω. Ας το πιστέψουμε. Έχει τα αρχικά. Πάω και λέει: πίστεψε, αγάπησε, ονειρέψου, κέρδισε. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα. Μου γράφει ο Ανδρέας: Κωστή, καλημέρα. Λυπάμαι κι εγώ. Λυπάμαι και λέω: λυπάμαι πραγματικά, γιατί δεν το άξιζε όλο αυτό ο ΠΑΟΚ γενικά με όλη την παρουσία. Δεν στέκομαι στα λάθη, δεν έχω μάθει να στέκομαι μόνο σε αυτά. Χαίρομαι για τη γενικότερη προσπάθεια της ομάδας μου. Πόσοι βρίσκουν την ευκαιρία να βγάλουν χολή και κακία, δείχνουν το επίπεδό τους και δεν με αγγίζουν ούτε και με θυμώνουν, γιατί εγώ σήμερα είμαι πιο πολύ ΠΑΟΚ από χθες, γιατί ξέρω τι μπορεί να κάνει η ομάδα μου. Καλή συνέχεια, αδερφέ. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να υπενθυμίσω, χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, είναι τα αρτοσαχροπλαστεία Νικολαίδης. Γυρίζουμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Σήμερα δεν κληρώσαμε. Είχα ένα πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο δώρο στην περίπτωση που χθες ήταν το αποτέλεσμα αυτό που θέλαμε. Δεν θέλω να το κάψω σήμερα. Θα το δώσουμε μια μέρα που θα είμαστε πιο χαρούμενοι. Θα έχουμε λιγότερα πράγματα να πούμε, γιατί σήμερα νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε, να βγάλετε από μέσα σε αυτό που έχετε. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Περηφάνεια για αυτή την ομάδα. Τα ωραιότερα είναι μπροστά και έρχονται. Να το ξέρετε. Να το ξέρετε και πιστέψτε το. Ο λαός στο τέλος που αποθεώνει, που υμνεί την ομάδα, που της δίνει το χειροκρότημα, ξέρει, έχει αλάνθαστο, έχει αλάθη το κριτήριο. Καταλαβαίνει όταν χτίζεται κάτω. Καταλαβαίνει όταν μια ομάδα έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ένα μόνο κλικ, ένα μόνο βήμα πριν από τον άθλο. Άθλος είναι αυτό. Άλλες εποχές, τέτοιο διάστημα, στον Αύγουστο δεν είχαμε παίξει ούτε ένα μάτς. Και φέτος ξεκινήσαμε μέσα στο κατακαλό καιρό να αποκλείουμε τη μία μετά την άλλη τις ομάδες. Δεν μπορώ να μην πω ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, σε αυτόν τον προπονητή. Δεν μπορούμε να μην τους σεβαστούμε για αυτό που έκαναν. Κι ας ήπιαν θάλασσα εχθές κάποιοι, να πω έτσι μια έκφραση. Κι ας μη στάθηκαν αντάξει των προσδοκιών. Είναι μεγάλο το βάρος. Είναι τεράστια η ευθύνη που είναι στην πλάτη του παίχτη, που ξέρει ότι ένα μάτς είναι. Και έτσι μπορεί να γίνει το λάθος. Εσείς τι λέτε, οι παίχτες όλοι δεν θέλαν χθες να μπουν στους ομίλους, να είναι μικροί θεοί και να τους γράψει ιστορία για πάντα. Φυσικά και το ήθελαν. Και αφιβάλλω αν κοιμήθηκε κάποιος από αυτούς σήμερα το βράδυ, όπως και εμείς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε. Την επομένη μιας βραδιάς που θα μείνει για πολύ καιρό μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην ψυχή μας. Κρατάμε το χειροκρότημα, την αποθέωση στο τέλος. Ένας λαός συγκλονιστικός που κατέδεσε ψυχή, που το ήθελε τόσο πολύ. Η ομάδα δεν ήταν αυτή που έπρεπε, όμως δεν ακυρώνει όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και δεν μπορώ παρά να τη σεβαστώ, δεν μπορώ παρά να την ευχαριστήσω για αυτά που μου έχει δώσει. Και να προσδοκώ από αυτήν να σταθεί γρήγορα στα πόδια της και να μας δώσει
και πάλι πρωτάθλημα, κύπελο και πορεία του Europa League. Δεύτερη ώρα είναι Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η ανακοινισμένος καταπληκτικός χώρος, υπέροχος, και βέβαια εκεί θα, όταν πάτε θα με θυμηθείτε, απέναντι από το Μασούτη, στα Ελευθέρια. Πάμε να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε. Πέντε έχουμε. Πάμε, μεθ επόμενος. Καλημέρα σας. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Συμφώνησε με τον προηγούμενο. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ είμαι. Πώς γίνεται, κύριε φίλε, στη στροφή. Λοιπόν, Κώστας, είσαι. Συμφωνήσω. Ναι, ρε φιλαράκι, εγώ είμαι. Βραχνός τελείως. Δύο οκτάβες κάτω είσαι σήμερα. Βαριές. Για πες. Μακάρι να μην μπορούσα να μιλήσω καθόλου για δύο μέρες και να είχαμε περάσει. Τι δυο, βρε. Θα έκανα εκπομπή στην νοηματική, να πούμε, για μια εβδομάδα. Για πες. Συμφωνήσω με το συμπληρωμανίσιο που είπε, πιο ΠΑΟΚ δεν μπορώ να γίνω από ό,τι είμαι. Ναι. Αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, το λέει αυτό σε μια ηλικία αυτός βέβαια. Ξέρω, κατάλαβα, το λέω και εγώ τώρα. Εγώ λέω ότι έχουμε περιθώρια. Το ΠΑΟΚ δεν πάει. Για άιπνοι είμαστε. Πίνουμε κανένα ποτάκι, μπας και κοιμηθούμε να πούμε. Τελείως. Είναι το θετικό όταν έχεις πρωί εκπομπή ή πρωί δουλειά τέλος πάντων που πας κατευθείαν, φίλε Μονοκοπανιά. Πας κατευθείαν. Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παλικάρια. Για ό,τι καταφέρανε μέχρι τώρα, η συνέχεια είναι δικιά μας. Σίγουρα γίναν κάποια λάθη για μένα από όλους και λίγο από τον προπονητή, θα έλεγα, και από ατομικά, ας πούμε, από Πασχαλάκη, από Κάνιας και ναι. Βιερίνια και Λιμνιό. Ίσως και Βαρέλα σε κανένα σημείο, αλλά περισσότερα ή πιο τέτοιοι ήταν αυτοί. Ίσως δεν ήταν στο επίπεδο που θα έπρεπε για αυτό το μάτι. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το συζητάμε. Και έγινε ακόμα δυσκολότερο έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Ναι, ήταν κομβικό σημείο αυτό που είπες, ότι αν εκεί δεν ήταν, ας πούμε, ο Λιμνιός ή την έδινε και έμπαινε γκολ, θα ήταν ένα μάτς. Άλλο μάτς. Αν και πιστεύω ότι δεν θα σ' άφηνε να περάσει, Φιλαράκη. Ένα σύνθημα ακούστηκε από τα παιδιά στο τέλος, να μην το πω, μπορεί να ακούνε και στην UEFA, που βάζει μετά το UEFA μια λέξη. Ναι. Εντάξει, αλήθεια όμως, λέει ο κόσμος. Έτσι πιστεύει. Έτσι πιστεύει. Μα έτσι είναι για μένα, γιατί φάνηκε. Αν παρατηρήσεις, και στη Σπάρτα σου δώσανε πέναλτι που δεν ήταν. Απλά έτσι και εκεί στάθηκες και τυχερός και αυτά. Και εδώ με την Μπενφίκα σε τελειώσανε. Δηλαδή σου έδινε τα πάντα σε αυτούς και τα ψίχουλα. Ναι, ναι. Και μεγάλη ομάδα. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Δεν είμαι εκεί μπροστά, Κώστα. Δεν είμαι μπροστά για να δω. Δεν χρειάζεται να δω. Αλλά εμένα μου έδειξαν ότι είμαι ανεπιθύμητος, ρε παιδί μου. Εντάξει. Βοήθησα κι εγώ με τα λάθη μου, αλλά τρία πέναλτι σε δύο παιχνίδια μου έδειξες ότι δεν με θες εκεί. Και δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Μετά σε δίνει και την κόκκινη. Εντάξει. Τι φοβάσαι, μην το γυρίσω ή να δείξω ότι είσαι ακριβώς δίκαιος. Άσε μας, ρε Γερμανέ, να πούμε τώρα. Άιντε με τη μαφία σας εκεί, να πούμε. Κατάλαβες. Τέλος πάντων... Δεν επέλεξαν τυχαία αυτούς τους δύο. Στηρίζουμε όλους τους παίκτες. Δεν επέλεξαν τυχαία αυτούς δύο. Είναι από τα αγαπημένα παιδιά στα υψηλόβαθμα κλιμάκια. Έτσι, αυτοί κάνουν τη δουλίτσα. Αυτοί κάνουν... Ξαναλέω, ποιος μου απαγορεύει, Καράγιαν, να σκέφτομαι ότι... Ο μπαμπάς δεν πήρε το γιο, γιατί αν ο ΠΑΟΚ μπει στους ομίλους, έτσι, αν ο ΠΑΟΚ μπει στους ομίλους, αυτούς κόψουν στη φόρα. Δεν τους θέλουμε αυτούς να προκόψουν. Ξέφυγαν. Όπως παλιότερα έμπαινε ένας με κόκκινα, τώρα σε λέει θα μπει πάλι ένας, θα είναι κίτρινα. Να μείνει μόνο δεν τους νοιάζει, βρε, θυμάσαι. Η κουβέντα του τη θυμάσαι, πέρσι τη είχε πει. Να ξέρετε, δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν τον ένοιαζε αν θα το πάρει ο Μελισσανίδης. Απλά να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ, φίλε. Ό,τι έχω αποκτήσει, το έχω αποκτήσει με πόνο και με υδρότα. Γι' αυτό και το γουστάρω, γι' αυτό και είναι δίκαιο. Και γι' αυτό λοιπόν, και είμαι ΠΑΟΚ, αδερφέ. Έτσι, γι' αυτό εννοείται. Είμαι. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Αυτό. Λοιπόν, και γι' αυτό σου λέω κάτι τελευταίο, ότι θα σε κυνηγήσω να ανελέητα στο πρωτάθλημα, για να μην το πάρεις, να ξέρεις. Φυσικά. Γιατί είδαν ότι... Σκέψου. Ήδη για τον Αστέρα. Σκέψου ότι έφτασα μια ανάσα από το να πάω ομίλους, από το δύσκολο δρόμο. Αποκλείοντας ομάδες Champions League, όποιον έβρισκα μπροστά μου μέσα στο κατακαλό καιρό. Ο φόβος τους μύρισε μέχρι εδώ, φίλε. 508 χιλιόμετρα μακριά. Σκέψου τι θα γίνει, λένε αυτοί, αν αυτοί μπουν κατευθείαν. Πάρουν το πρωτάθλημα και παίξουν ένα μάτς εύκολο και μπουν στους ομίλους.
Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το πρωτάθλημα τώρα. Ειλικρινά σου μιλάω. Όπως πρέπει να το πάρεις. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να μπει αυτό από τους δυνατούς στο Champions League. Και κάτι τελευταίο για μένα. Έτσι τα λέμε τώρα ήρεμα πλέον. Η ομάδα χωλαίνει σε αριστερό back, σε extreme και τι άλλο θα πω, και σε half. Ελπίζω να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά που έχουμε για να μην μας σταματάει τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι έχουν έρθει τώρα δύο παίκτες, και ο Βέρμπλουμ και ο Τόσκα. Ναι, ρε, παιδε, και εντάξει, κάπου διάβασα και για το Μάρκοβιτς, το extreme της Λίβερπουλ. Λοιπόν, νομίζω στο Impact το διάβασα, για να λέω και την πηγή μου. Δεν έχεις έμπειρο τέτοιο, έμπειρο extreme. Δεν υπάρχει. Φάνηκε. Πιτσιρίκια, Λιμιό και Ζαμπά. Έχεις τον τρελό που δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη 100% και δεν έχεις άλλο. Ναι. Καντουρί δεν είναι extreme. Για μένα ένας μεγάλος στα χαφ, ελπίζω αυτός να αποδειχθεί ο Βέρμπλουμ. Φάνηκε, μακάρι, ειδικά σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Ο Κάνιας, το παιδί, έτσι, μας έχει πάρα πολλές φορές δώσει όλο τον εαυτό. Όμως είναι μέχρι ένα σημείο. Είναι μέχρι ένα σημείο. Ο Κάνιας τον έχουμε δύο χρόνια. Έτσι, το παιδί ούτε αχάριστοι είμαστε. Έκανε ένα συγκλονιστικό τελικό. Ο Κάνιας έκανε ένα συγκλονιστικό τελικό. Και τα προηγούμενα δύο μάτια με τη Βασιλεία και με τη Σπαρτάκη ήταν καλός. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε και έβαλε και κρίσιμο γκολ. Όμως σε αυτό το επίπεδο. Φάνηκε ότι κάποιοι έχουν φτάσει το ταβάνι τους. Ούτε λέμε να αποπεμφθούν, ούτε ξαφνικά ισοπεδώνουμε. Όμως είναι για να είναι στον πάγκο και να παίξει κάποιος ανώτερος πρωτοκλασσάτος. Έτσι. Έγινε Κωστάκη. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα. Κωστή. Ναι. Καλημέρα. Ο Αλέξανδρος είναι. Έλα Αλέξανδρε μου, έλα. Τι κάνετε Κωστή. Χρόνια πολλά. Στους Αλέξανδρους σήμερα. Πάρα πολύ. Και στους Αλέξανδρους τους δικούς μας εκεί. Να χαίρεσαι το παιδάκι σου, αλλά και τα παιδιά γενικά. Αλεξάνδρες και Αλέξανδροι σήμερα, είναι μεγάλη γιορτή. Και να χαιρόμαστε και τους Αλέξανδρους, και τον Πασχαλάκη και τον Μπρίγιοβιτς. Πασχαλάκης, στεναχώρια. Έτσι, δεν πειράζει. Εγώ τον υπάρχει ένα τραγούδι του Χριστοδουλόπουλου. Έκανε ένα λάθος. Άκου να δεις, έκανε ένα λάθος. Είναι μικρό παιδί, 19 χρονών είναι ακόμα. Κάτσε ρε παιδί μου, δηλαδή πρέπει να. Ο Πασχαλάκης είναι τόσο έμπειρος για να παίζει σε τέτοια είδους παιχνίδια. Εδώ η Μπενφίκα είναι χρόνια να πούμε. Ο Πασχαλάκης είναι 29, όχι 19. 29, ναι. Εντάξει, εντάξει, το παιδί να πούμε δεν έκανε και μεγάλο. Εγώ το φώναξα, του λέω ρε, ψηλά το κεφάλι ρε. Εντάξει, έγινε μια βλακία. Ναι. Κοίταξε, πρέπει να σταθείς γρήγορα στα πόδια σου. Δεν γίνεται. Απλά θα σου θυμίσω, υπάρχει ένα τραγούδι του Χριστοδουλόπουλου έτσι για να το ελαφρύνουμε λίγο, γιατί όλοι μας στενοχωρημένοι. Ένα τραγούδι του Χριστοδουλόπουλου που λέει «Βρήκες την στιγμή, άπονη καρδιά, την ημέρα της γιορτής σου να μου πεις το γεια. Τέτοιες μέρες γιορτινές των ανθρώπων οι καρδιές περιμένουν αγάπη και όχι μαχαιριές». Το ξέρω, το ξέρω. Λέμε για την ονομαστική γιορτή ότι ήπια και αυτό στο ποτήρι. Η φωνή μου έχει γίνει χάρη, έτσι. Τι να κάνω. Έβγαλα τα προσωπικά μου. Ο Κώστας Χατζής έκανε καριέρα έτσι και ο Λουίς Άρμστρονγκ. Μα σας. Όταν κοιτάς από ψηλά. Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Έγινε. Πάλι είμαστε παοκάρες. Καλά. Συνεχίζουμε. Εννοείται αυτό, παιδιά. Απλά σήμερα θα δείτε. Απλά σήμερα θα δείτε πάλι αυτούς οι οποίοι τόσο καιρό δεν είχαν ευκαιρία να βγάλουν χωλή και να ισοποιούν. Προσέξτε, πρόσεξέ με. Το λέω συνέχεια. Δεν εννοώ αυτούς οι οποίοι θα κάνουν κριτική όπως κάναμε και εμείς. Άλλο αυτό. Ενώ αυτούς οι οποίοι περίμεναν στη γωνία να ισοπεδώσουν, να διχάσουν, να βγάλουν όλη τους τη γωνία. Γιατί είχαν σκάσει που η ομάδα πετούσε. Λοιπόν, ευκαιρία σήμερα. Δεν σε βρήκα. Ήρθα εκεί στο σταθμό να σε γνωρίσω και από κοντά, αλλά. Τι ώρα. Τι κρυμμένος, ήρθε στα ενδιάμεσα. Χθες τη μισή μέρα εδώ ήμουνα. Ήμουνα και το απόγευμα, ήμουνα και το πρωί. Και λέω τώρα μην χτυπάω πόρτες από εδώ και από εκεί. Και, εντάξει, δεν πειράζει. Να έρθεις και άλλη φορά. Δεν πειράζει. Έγινε. Ναι, θα έρθω. Πάντως, ρε παιδιά, μην ρε, πάω καρές είμαστε, ρε. Δεν φεύγει η ομάδα, ρε, από την πτυχή. Ωραία, το είπες. Από την καρδιά μας, ρε. Καλά. Πιο βαθιά μπαίνει, φίλες, αυτές τις στιγμές. Πιο βαθιά. Ακούκι. Κοίταξε, αρχίσαν και καζούρα αυτοί και οι Αθηναίοι από κάτω και ακούω μερικά στο ραδιόφωνο που λένε στα χλαμάρες. Δεν πειράζει, δεν θα τους πετύχω. Αυτούς που πατήσανε σε ένα χάρτινο πρωτάθλημα που το πήραν στα δικαστήρια.
Αυτούς που πήραν προχθές ανύπαρκτο πέναλτι. Αυτοί που τόσα χρόνια βγαίνανε έχοντας σαπίσει τα πάντα και τώρα με βάζουν στο στόμα τους, δεν θα τους πετύχω. Θα τους πετύχω, αδερφέ. Απλά μόνο να κατέβουν να παίξουν, να μην φύγουν αυτή τη φορά. Να κατέβουν να παίξουν, θέλω. Έτσι. Να μην κάνουν κακάκια. Να κατέβουν, αυτό θέλω. Εγώ προσωπικά κρατάω το πρώτο 20 λεπτό που ο ΠΑΟΚ ήταν ανεπανάληπτος. Δηλαδή τους είχαμε στριμπόξει. Το πρώτο 20 λεπτό με ευχαρίστησε. Και εκεί έμεινα, παιδιά. Εκεί φάνηκε αυτό που λέγαμε, ότι αν εμείς έχουμε την πρωτοβουλία, αν εμείς τους πιέσουμε, δεν είναι άτρωτοι πίσω. Δεν είναι κάτι το τόσο ξεχωριστό. Αν όμως πάρουν την μπάλα αυτοί, αρχίσουν να παίρνουν μέτρα και κάνουμε εμείς και τέτοια λάθη, τότε... Ναι, κάναμε πολλά λάθη. Τους το χαρίσαμε το μάτς. Τους το χαρίσαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έγινε. Έχουμε το γύρο. Προχωράμε. Σε χαιρετώ. Και πάλι να χαίρεσαι το παιδί σου. Το Σάββατο. Φυσικά. Φυσικά. Κυριακή νομίζω, όχι Σάββατο. Κυριακή. Έγινε. Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα στους μουσάδες, στις μουσίτσες και στις μουσάκια. Γεια σου Θουβού. Και στην ΑΕΧ 2014 με τετράχρονη ιστορία της. Ναι. Κωστή, για τους παίκτες. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Για τον κόσμο. Συγχαρητήρια, όπως είπε προηγούμενος. Υπόκληση, φίλε. Και για χτες. Υπόκληση. Και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ, έτσι, γιατί αυτά υπόκληση. Τα παιχνίδια... Ο κόσμος είναι Champions League, φίλε, εδώ και πολύ καιρό. Ένα για την Κοσμοτέ χτες, που λέει ότι ο κόσμος είναι υποδηματικός, όχι σαν άλλες φορές και ξέρω εγώ που είναι μαωμάτ, μόνο που το είπε. Ναι. Έτσι, δηλαδή ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή και εγώ θα πάρω στην Κοσμοτέ μετά και θα διαμαρτυρηθώ. Πώς ακριβώς το είπαν, ξαναπέσουμε λίγο γιατί δεν είχα ήχο. Δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση, είπε ότι ο κόσμος είναι υποδηματικός, όχι σαν... Προβληματικός. Όχι, υποδηγματικός, ναι. Όχι, όχι σαν τις άλλες φορές, ναι. Φορές, που? Κάτι τέτοιο είπε. Όχι. Που δεν θυμάμαι ακριβώς. Κάτι ναι. Που θόλωσε εκείνη την ώρα και δεν καταλαβαίνω. Αγωγή, φίλε. Αγωγή. Αγωγή. Κατευθείαν του θέλει αγωγή το... για συκοφαντική δυσφήμιση. Θα πάρω αγωγή. Ποτέ μετά κατευθείαν. Και θα διαμαρτυρηθώ εντόμως. Όχι εντόνως. Εντόμως. Για τη διοίκηση και για τον Ιβάνη Σαββίδη συγχαρητήρια. Το αξίζουν του Προέδρου και του γιού του, του Γιώργου, στήριξη. Για τα παιδιά, αν δεν γίνουν λάθη, δεν παίρνουν γκολ για τους ποδοσφαιριστές μας. Τα κάναμε εμείς. Είμαστε, θεωρώ, αυτή τη στιγμή θεωρώ, Κωστή, ότι είμαστε σε ένα κουκούλι και θα βγούμε πεταλούδα σε λίγο καιρό. Δηλαδή, είναι μεταβατική περίοδος. Πριν από 5 χρόνια, αν έπαιζες με Βασιλεία, Σπαρτάκ και μετά Μπενφίκα, σε όμιλο ας πούμε, θα έλεγες ότι άμα πάρω μια ισοπαλία στην Τούμπα ή δυο... Μεγαλώσαμε κι εμείς, αδερφέ, η ομάδα μεγάλωσε. Η ομάδα ναι, προχώρησε, η ομάδα έκανε τεράστια ανεβαίνει βήματα. Ανεβαίνει επίπεδα συνέχεια. Ακόμα και αυτό που έγινε χθες. Ακόμα και αυτό που έγινε χθες που είναι δυσάρεστο. Άλλος παίχτης βγαίνεις μετά από τέτοια μάτσα. Φυσικά. Άλλος παίχτης. Το θέμα είναι να μην υποκύψεις. Όχι, και το θέμα είναι αυτό να μην σε επηρεάσει μεθαύριο με τον Πανιόνιο, να μην σου κοστίσει ψυχολογικά, να βγεις δυνατός από αυτό και να το μετουσιώσεις σε ενέργεια, σε τρέλα. Να πάρεις του κόσμου την αποθέωση στο τέλος, να τη βάλεις στο πετσί σου, στο μυαλό σου και να προχωρήσεις. Αυτό. Αυτό θα τους δώσει. Αυτό ήταν το μεγάλο όπλο. Η αποθέωση, βέβαια προσπάθησαν, έτσι, ήταν καταπληκτική προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά, ακόμα και με 10, γιατί κάποια στιγμή έβλεπα τον Πέλκα δεξιά και λέω τι παίζει, γιατί παίζει ο πίσω Πέλκας και ξέχασε ότι είχε φύγει ο Μάτος. Ναι. Δηλαδή... Δεν σταμάτησαν. Αυτό δεν παράτησαν τα όπλα, δεν πέταξαν την ασπίδα τους, ενώ ήξεραν ότι η βραδιά πήγε δυσάρεστα, ήξεραν ότι το πράγμα δεν πήγε όπως θέλαμε, ήξεραν ότι αποκλειόμαστε, δεν σταμάτησαν να το παλεύουν, έστω να μειώσουν, έστω να αποφύγουν την πρώτη ήττα στην Τούμπα επί εποχής Λουτσέσκου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Αυτό, λοιπόν. Αυτό. Εντάξει. Και για τον προηγούμενο που είπε για έμπειρο εξτρέμ, αφού ήρθε και ο υπουργός, ο Τόσκας, για αριστερό μπακ, ναι. Το διαρρύνει εκτρέμ εμπειρό, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Ναι, λογικά αυτό θα γίνει. Μην ξεχνιόμαστε. Λογικά αυτό θα γίνει. Λογικά. Έχουμε και διαρρύνια. Εντάξει, δεν πήρε τον Τόσκα για να τον έχει ένα πληρωματικό. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Ειδικά στην Ελλάδα. Μέχρι το καλοκαίρι για να έρθει το χειμώνα ή το καλοκαίρι για να έρθει. Ο Γιαννούλης. Ναι, ο Σταφυλίδης. Ναι. Σταφυλίδης. Το πιστεύω. Και ο Γιαννούλης. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Έγινε, αδερφέ. Έγινε. Και
ψάξε σε παρακαλώ λίγο το σημείο, γύρω στο 55 που ήταν κάπου εκεί που το είπε αυτός. Δεν μπορώ τώρα να πω στο τέτοιο μετάδοση αυτή τη στιγμή, ναι. Εντάξει, έγινε. Όχι τώρα, ψάξε, ναι, ναι. Δεν μπορώ να το ψάξω εγώ. Έγινε, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου Θουβού. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε τι έγινε χτες πραγματικά στην Τουμπά? Πολύ απλά, Κωστή, έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι είναι πολύ μεγάλη ομάδα και μπορεί πλέον τέτοιες ομάδες, έστω από δικά μας λάθη, να τη βλέπει στα μάτια. Ναι. Και ήθελα να πω κάτι και χθες στην Τούμπα, εκεί που ήμουνα, αλλά και από δεξιά-αριστερά, αλλά και στο ίντερνετ που διαβάζω σχόλια. Αυτό το έγραψα και σήμερα στο Zoom σου. Όποιος δεν γουστάρει να βλέπει τον ΠΑΟΚ έτσι, να χάνει, γιατί κάποια στιγμή θα χάσει. Να αποκλείεται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και δεν θέλει καλύτερα να μην έρχεται στο γήπεδο, γιατί και αυτοί που ήρθαν χτες ήταν κάποιοι που λογικά ήρθαν πρώτη φορά και δεν θα ξανάρθουν βέβαια, ή έστω δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν ξέρουν που είναι. Νομίζω ότι ΠΑΟΚ... χθες η συντριπτική πλειοψηφία, δεν ξέρω τώρα αν έχεις κανέναν δύο περίεργους δίπλα, η συντριπτική πλειοψηφία χθες πραγματικά ήταν συγκλονιστική του κόσμου. Τώρα, εξαιρέστε, υπάρχουν πάντα. Όλος ο λαός χθες στην Τούμπα ήταν συγκλονιστικός. Γιατί στη χαρούμενη στιγμή, Μανώλη, είναι πολύ εύκολο να φωνάξεις ΠΑΟΚ, να χειροκροτήσεις, οι αρχές, ενθουσιασμός, ναι. Όταν έχεις πει την στενοχώρια, το πικρό ποτήρι, και βρίσκεις αποθέματα, να χειροκροτήσεις, να αποθεώσεις, να ευχαριστείς, να ευγνωμονήσεις, τότε πραγματικά είσαι τεράστιος λαός. Έτσι. Τη δεδομένη στιγμή. Εκεί που ήμουνα, γιατί ήμουνα στο γήπεδο, ήμουνα στη θέα που ήμουνα τέλος πάντων και έβλεπα ένα γήπεδο να φωνάει συνέχεια συνθήματα. Ήταν όμως κάποιοι που όλη την ώρα είχαν μύρλα. Γιατί να σου πω κάτι. Γιατί. Ωραία. Και αν δεις, εντάξει, τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί. Από... Τους σκεπάζει, φίλε, η πλειοψηφία. Πάντα θα υπάρχουν οι γκρινιάριδες. Και να σου πω και κάτι. Δικαιολογημένα και αυτοί μπορεί να στεναχωρήθηκαν. Ο κάθε χαρακτήρας είναι διαφορετικός. Άλλος ξέρει να αναγνωρίζει και είναι πιο υπομονετικός. Άλλος, φίλε, τρελαίνεται όταν η ομάδα του στεναχωρεί και είναι πιο οξύθυμος. Ωραία. Είναι πιο απότομος. Μπορούν να μην ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ και να ασχολούνται με ό,τι θέλουν άλλο. Πηγαίνουν στο καφενείο, παίζουν τρέφα, ό,τι θέλουν. Αλλά μην ασχολείστε. Γιατί αν θα δεις, και άλλα ζουμισάκια έχουν γράψει διάφορα σχόλια και πολύ γνωστά σου κιόλα. Εντάξει. Τι έχουν γράψει δηλαδή? Δεν θα πω το όνομα, δεν θα καταλάβεις ποιος το έχει γράψει. Ότι γιατί στέκεσαι τώρα σε ένα-δύο σχόλια και χαλάς όλη τη γενική εικόνα. Στο τέλος αποθεώθηκε η ομάδα από όλη την Τούμπα. Βέβαια. Τελείωσε. Εγώ εκεί ήμουν για αυτόν τον λόγο και πέρασα τέλεια. Το χάρηκα όλο αυτό. Άκουσα τον ύμνο του Champions League. Όλα ήταν καλά. Απλά αυτό δεν το γουστάρω. Δεν μου κάθεται. Πώς το λένε? Έγινε. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Εντάξει, παιδιά, να μην φημώσουμε και τον κόσμο. Όχι τώρα, μα είπαμε. Ο άλλος είναι πιο απότομος, είναι πιο νευρικός. Και τι να κάνουμε. Πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο, θα έχουμε και τους παράξενους, θα έχουμε και τους γκρινιάριδες, θα έχουμε και τους νευρικούς και τους ήρεμους και τους. Δηλαδή, εντάξει. Δεν μιλάμε για αυτούς, Χριστό. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Εντάξει, τώρα για τα μέλη του συλλόγου Σαταλεγάκηδων και. Άλλο αυτό. Δεν μιλάμε για αυτούς. Αυτή είναι το υπόδειγμα του κόμπλεξ, ρε φίλε. Όταν περιμένει η ομάδα σου να χάσει ή να κάνει ένας ποδοσφαιριστής ή ένας προπονητής μια στραβή για να βγεις να πεις εμείς σας τα λέγαμε και μας κάνατε, τι να συζητάμε, ρε φίλε. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο για μένα ήταν εκπληκτική. Ήταν στο μέτρο του δυνατού με τις συνθήκες κτλ. Ήταν εξαιρετική η παρουσία και πρέπει να του δώσουμε τα συγχαρητήρια. Όχι γιατί έκανε κάτι το τρομερό. Έκανε αυτό το οποίο κοιτάσει η οπαδική μας έτσι, ταυτότητα γιατί είμαστε ΠΑΟΚ. Αλλά δεν πάβει να πρέπει να το δίνουμε όταν το αξίζει και ο κόσμος και η ομάδα. Το σημαντικό, Κωστή, είναι θα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι έχουμε να κάνουμε μια συμμορία διεθνής με ανθρώπους και μέσα στην Ελλάδα που κατάφεραν με διάφορους τρόπους να ανεληφθούν στα κεντρικά κλιμάκια της UEFA. Είναι μια συμμορία η οποία δεν θέλει το ποδόσφαιρο να γίνει αγνό. Δεν της αρέσει η Τούμπα που σε τρεις αγώνες και εδώ και 6-7 χρόνια, 10 χρόνια, 15 σε όλα τα ευρωπαϊκά μάτια έχει 90-95% και 100% πληρότητα.
θέλουν ομάδες οι ίδιες και οι ίδιες να ανακυκλώνεται το χρήμα, οι μάνατζερ να κάνουν τη δουλειά. Εχθές Κωστή, μετά τον τελικό της Championship, ανόδου από τη Championship στην Premiership που παίζονται 110 εκατομμύρια, ήταν το παιχνίδι με τη μεγαλύτερη business και το μεγαλύτερο διακύβευμα σε χρήματα. Η Μπενφίκα από το χθεσινό αγώνα, από τη χθεσινή νίκη, πήρε 47 εκατομμύρια. Θα έχανε ομάδα... 47 εκατομμύρια αν δεν περνούσε. Μια ομάδα η οποία έχουν βγει εκατοντάδες σκάνδαλα, όχι φήμες και τα λοιπά, επίσημα ότι έχει στήσει παιχνίδια, ότι έχει κάνει και τα λοιπά, και η UEFA δεν κάνει τίποτα. Απέναντίας θέλει έναν καμικάζι, καμικάζι ήταν για μένα ο Μπριχ, ανά πάσα στιγμή δεν σου έδωσε ούτε τον υδρότα του, μέχρι και στο 1-4 έκανε τα πάντα, ούτε φάουλ, ούτε κάρτες και τα λοιπά. Για μένα το πέναλτι, εντάξει, του Πασχαλάκη είναι Mars. Του Βαρέλα είναι από αυτά που τα τραβηγμένα. Είναι τρίτο πέναλτι το οποίο το δίνει ο διαιτητής και ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Τρίτη φορά. Δηλαδή, τρίτη φορά. Ναι, είναι τρομερά αυτά που συμβαίνουν, Κωστή μου. Είχαμε πριν τον αγώνα ότι για να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, θα έπρεπε η ομάδα να πιάσει το τέλειο παιχνίδι και να έχει τύχει. Εχθές δεν είχε τίποτα από τα δύο. Δηλαδή, δες, στη φάση του Λιμιού χτυπάει στο Κολομέρι, πάει δίπλα. Στο πέναλτι της Μπενφίκα χτυπάει δοκάρι, μπαίνει μέσα. Στο δεύτερο πέναλτι χτυπάει στο πόδι του Πασχαλάκη, πάει μέσα. Στην κεφαλιά του Πρίγκοβιτς πάει στο δοκάρι. Αν θυμάσαι, η παρόμοιο πέναλτι είχε χάσει ο Ίβιτς με τον Άγιαξ. Με τον Άγιαξ. Το σούταρε στο κέντρο, σε Κέλεμπρου, σήκω στο πόδι και πήγε out. Τι να κάνουμε, είμαστε ΠΑΟ και είμαστε γεννημένοι για τα δύσκολα. Δεν έχουμε πάρει τίποτα εύκολο στη ζωή μας. Ποτέ. Τίποτα, αδερφέ. Μα τίποτα. Δεν θυμάμαι κάτι, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι βόλεϊ, είτε είναι ποδόσφαιρο. Τίποτα, ποτέ. Πάντα κάτι με αίμα. Ποτέ. Γι' αυτό και είμαστε ΠΑΟ. Εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν 12 χρονών, όλη η Θεσσαλονίκη τότε, επειδή έβλεπε τις νίκες και τα λοιπά, γινόταν Άρης. Εγώ, όταν είδα το Δουδί να εκενώνει την κερκίδα του ΠΑΟ και να μας πηδάει χωρίς άλλο, λέω εγώ αυτή την ομάδα θέλω. Αυτό θέλω. Ο ΠΑΟ είναι αυτό, παιδιά. Είναι μια ουτοπία, είναι μια δυσκολία, είναι όλο αυτό που λένε τα τέσσερα γράμματα, περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση. Αλλά πρέπει να είμαστε εκεί και στα δύσκολα. Τι να κάνουμε, έτυχε χθες οι τρεις από τους πέντε της άμυνας να είναι σε κάκιστη μέρα. Ο Βαρέλα που ήταν αλάθαστος να κάνει δύο τραγικά λάθη. Ο Πασχαλάκης να κάνει λάθος, ο Μάτος να είναι σε κακή μέρα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε. Έχουμε την Κυριακή το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση αυτού που μας έκλεψε πέρυσι η συμμορία του Τίγρη και του Θωμά και των λοιπών. Έτσι. Για να έχει η ΑΕΚ αυτή την κλήρωση και για να της ανοίξει έτσι όχι εύκολα. Όχι μόνο την κλήρωση και τα βάδες στην διαιτησία με κόκκινες, με πέναλτι ανύπαρκτα κτλ. Και επιβάλλει το ΠΑΟΚ να κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να έχει 1500-2000 κομμάτια στη Νέα Σμύρνη, να μην επιτρέψει στον κύριο Βασιλιάδη να κάνει αυτό το πράγμα που έκανε πέρυσι με εντολές. Να μας θερήσει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει κόσμο παντού. Έτσι. Αυτά έγινε, Χρήστο. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, ναι. Τα είπε όλα αδερφός πριν. Τώρα εγώ τι να πω. Αυτό που θέλεις να πεις, αυτό που θες να βγάλεις από μέσα σου. Αυτό που είπα, αυτά ήθελα να πω και εγώ. Με πρόλαβε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ναι. Θα συμφωνήσω 100% με τον Χρήστο προηγούμενα. Ήμουνα κι εγώ στο γήπεδο. Όσο μιλάνε για την γκρίνια, δεν άκουσα, φίλε. Στο γήπεδο χθες. Ναι. Άκουσα μια γκρίνια που την έβγαλα κι εγώ, όχι γκρίνια, ήταν μια τέτοια για την αφέλεια του Πασχαλάκη στη φάση του πέναλτι. Ναι. Λογικό έτσι, είναι. Λογικό είναι και ανθρώπινο. Και όταν κάνει αυτό εδώ πέρα το τραγικό λάθος, είναι... γιατί είναι ένα τραγικό λάθος, ναι. Έτσι. Μα όπως και είναι να πολύ φυσιολογικό. Να το χρησιμοποιήσουμε, είναι ένα τραγικό λάθος. Μα είναι φυσιολογικό έτσι. Να γκρινιάξει εκεί κάποιος. Άλλο αυτό και άλλο ισοπεδώνω τα πάντα ή φέρνω την καταστροφή. Εννοείται ότι αν κάνει ένα τέτοιο λάθος ο τερματοφύλακας, ούτε διαγράφουμε αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, αλλά δεν μπορείς να το χειροκροτήσεις κιόλας εκείνη τη στιγμή. Η ομάδα το τέντωσε μέχρι το τέλος, σε όλη τη φάση. Υπερπροσπάθεια. Υπερπροσπάθεια. Το τέντωσε μέχρι το τέλος, το πήγε μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Βγήκαμε φουριόζοι στα πρώτα 20 λεπτά, βάλαμε ένα γκολ. Ίσως λίγο και λάθος διαχείριση, εγώ μπορώ να το πω, γιατί μετά βάζοντας τον γκολ, εμείς πήγαμε, δεν ξέρω, ίσως να τους βάλουμε τρία γκολ. Δεν ήταν ούτε ο Πλατανιάς, ούτε ο Αστέρας Τρίπολης, ίσως δεν ξέρω. Εντάξει, υποθέσεις κάνουμε όλοι με τα
Αν ο Λιμνιός εκεί, ο Λιμνιός που δεν ξεχνάμε είναι ένα 19χρονο παιδί με ναι, πολλά εκεί, προσόντα, εκεί αλλά εκεί φαίνεται ότι είναι, ναι, άπειρος. Σπάς τη δίπλα, 2-0, γεια σας, ναι, μετά. Δεν ξέρω αν ήταν γκολ, αλλά το κάνει εκεί πέρα. Με το αν μιλάμε τώρα, έτσι. Με το αν, πάντα υποθέσεις κάνουμε. Αν την άφηνε ο Πασχαλάκης να βγει, άστε να βγει η κόρνερ, φίλε. Άστε, κόρνερ, δεν πειράζει. Τύχη δεν είχαμε, έτσι, όπως και να έχει. Σε καμία περίπτωση. Κατέλειψε. Όση τύχη είχαμε στο μάτς, ας πούμε, στην Πορτογαλία. Σε καμία. Και μα και στο τέλος είδες δοκάρι στην κεφαλιά. Ναι, πάνω στη γραμμή, ναι, παράλληλα, ναι, του Πέλκα. Ναι, 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 δεν, ναι, ήθελε. Ναι, ναι. Στο πέναλτι ο Πασχαλάκης, ναι, το δεύτερο περνάει ξεστά από το πόδι του. Δηλαδή βρίσκει μεν, αλλά όχι όσο χρειάζεται. Στο πρώτο χτυπάει στο δοκάρι και πάει μέσα, την να πάει έξω. Εντάξει. Δυστυχώς δεν μας ήθελε. Εντάξει, ήταν μια συνέχεια της κλοπής που έγινε πέρσι και παίξαν αυτοί με όλους τους σερβιτόρους και όλα τα καφενεία. Αυτό. Και περάσανε με την ψυχή στο στόμα πέφτοντας κάτω. Περιφάνεια για την ομάδα. Περιφάνεια. Περιφάνεια για την ομάδα. Έτσι κι αλλιώς. Περιφάνεια έτσι κι αλλιώς, Κωστή. Εντάξει. Έγινε, αδερφέ. Πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα, γιατί εγώ ξέρω το μόνο αυτό που ζητάω και πιστεύω ότι το ζητάει κάθε παοξής. Πρέπει να πληρώσουν για αυτό που μας κάνανε πέρσι, Κωστή. Υπάρχει, φίλε, πάντα θεία δίκη. Πρέπει να το ξέρεις. Και αυτό θα γίνει. Για αυτή την αλητεία που έγινε πέρσι, πρέπει να πληρώσουν. Δεν αυτό ξέρω θα τι γίνει. Θα κάνει ο Ιβάν, αυτό να θα βρει γίνει τον τρόπο να πληρώσουν για αυτή την αλητεία που κάνανε πέρσι, όλοι τους μαζί. Έγινε, αδερφέ, σε χαιρετώ. Δείχτηκε κάτι τελευταίο ακόμα, θα σου πω και θα κλείσω. Ότι και η UEFA η ίδια μαφία είναι, φίλε. Είτε εδώ πέρα είναι το πράγμα, είτε εκεί είναι. Η μαφία είναι μαφία. Έγινε. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Μία ακόμα. Τέλος. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Στον απόχο της 4ης βραδιάς περιμένουν 5 γραμμές. Να μην καθυστερώ. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή, από Γερμανία. Έλα, φίλε μου. Έλα. Από το Offenbach, συγκεκριμένα το χωριανό του Φραγκφουρτιανού. Δίπλα είσαι. Να τα πάρω. Να σου πω κάτι. Ναι. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για την παοκάρα μας. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, Κωστή. Ναι. Πέρσι παίξαμε μια ζεζό που ούτε και θυμάμαι πότε κάναμε την τελευταία. Ήταν με τον Αστέρα, ήταν που μας είχαν κάνει ήδη άνω κάτω. Ναι, ναι. Ένα τρομερό σερί είχαμε. Ναι, ένα τρομερό σερί. Που συνεχίστηκε και φέτος το καλοκαίρι. Ναι, ήρθε ο κόκκινος, ήρθε ο κίτρινος, δεν τολμήσαν καν να παίξουμε μας μπάλα. Κλέψαμε, ναι, το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Στη συνέχεια παίζουμε ένα τελικό που τους ξεφτιλίζουμε μέσα στην έδρα τους. Τους δείχνουμε ποια είναι η καλύτερη, έτσι, ομάδα. Έτσι. Έρχεται η Ευρώπη. Αναγκαζόμαστε να πάμε αυτό το δύσκολο δρόμο. Τους παίζουμε. Αποκλείουμε τη Βασιλεία, αποκλείουμε τη Σπαρτάκ και για να χάσουμε από την Μπενφίκα χρειάστηκε η Μπενφίκα 3 πέναλτι. Ναι. Ωραία. Δεν μας πήρε έτσι απλά η Μπενφίκα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει σήμερα στεναχώρια, παιδιά, αποκλειστήκαμε από την Μπενφίκα με 3 πέναλτι. Η ομαδάρα έπαιξε μπαλάρα, είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα και εύχομαι μια καλή πορεία τώρα στο Europa League, Κωστή. Θα έρθουμε Γερμανία, πιστεύω. Θα έρθουμε Γερμανία. Έχω ένα προαίσθημα. Μακάρι, μακάρι να έρθουν εδώ Φραγκφούρτη. Θα βγάλουμε γούστα. Η ομάδα μας φέτος θα το πάρει με 10 το λιγότερο πόντους διαφορά το πρωτάθλημα και θα πάμε του χρόνου στους ομίλους. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα πάω σαν πρωταθλητής. Έτσι. Έτσι. Δεν θέλει στεναχώρια. Περήφανη για αυτή την ομάδα. Δεν παίζει κανείς καλύτερη μπάλα από εμάς. Το ξαναλέω, η Μπενφίκα χρειάστηκε 3 πέναλτι για να μας αποκλείσει. Το 5-2 στο τελικό σκορ, μέσα σε αυτά είναι τα 3 πέναλτι, Κωστή. Ναι. Παίξαμε μπαλάρα, δεν χάσαμε από οποιοδήποτε, δεν χάσαμε από κάποιο χωριό, χάσαμε από την Μπενφίκα. Φυσικά. Εννοείται. Έτσι, ότι ο αντίπαλος είναι ισχυρός. Περήφανοι για την παοκάρα μας και τα καλύτερα έρχονται, Κωστή. Δεν θέλει καλά χώρια. Να σε καλά. Γεια σου, Offenbach. Φιλιά, στη Γερμανία, στην Ομογένεια. Χθες κάναμε πάλι τη βόλτα μας πριν το μάτς. Και μιλήσαμε με εσάς που είστε σε κάθε άκρη του πλανήτη. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε. Αντώνη, εσύ. Ναι, έλα. Έγινε. Έλα, φίλε μου, έλα. Κωστή, τι να πω ρε φίλε. Δηλαδή, αν ο Πασχαλάκης έβγαλε αυτό που έβγαλε με την Σπαρτάκ και να κάνει αυτό που έκανε χθες, τι να πω ρε φίλε. Καλύτερα αυτό τρώγε και τον κόλλο. Το πέναλτι. Τι να πω δηλαδή. Το παιχνίδι κρίθηκε στις δύο φάσεις.
στην πάσα του Λιμνή που δεν, βγάζεται, που δεν τη βγάζει και πάνω στον πέρα. Ναι. Να βγάλει τον Πρίγκιπ να κάτσει και το 2-0. Να γίνει το παιχνίδι. Άλλο μάτς είναι εκεί. Άλλο μάτς αν γίνει. Ναι. Στη βλακεία του που κάνει το πέναλτι. Ενώ το παιχνίδι ήταν στο 1-1. Θα έδινε και ένα κόρνερ. Και τι έγινε. Ναι. Και για μένα κρίθηκε στη βλακεία του Λουτσέσκου που πάει μονόπατα. Είτε παίζει με τη Λιβαδιά είτε παίζει με την Μπαρσελόνα. Παίζει ακριβώς το ίδιο σύστημα, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπεις, στο προηγούμενο παιχνίδι σε πήραν το κέντρο. Ο Κάνιας ήταν ανύπαρτος. Απλά με αυτό το σύστημα έκανε απίστευτο σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έκανε, ναι. Δεν αλλάζει κάτι που είναι επιτυχημένο, νομίζω. Ποιο ήταν επιτυχημένο. Μέσα στην Μπενφίκα ήταν επιτυχημένο που σε κάνα γιουγιό. Με την Μπενφίκα παίζαμε, αδερφέ, και είχαμε 5 αγώνες αίτητοι. Αίτητοι είμαστε στην Ευρώπη, 5 μάτς. Όχι, είμαστε 5 αγώνες αίτητοι. Αποκλείσαμε με αυτό το σύστημα τη Βασιλεία, αποκλείσαμε τη Σπαρτάκ Μόσχας. Το θέμα είναι, ρε φίλε, και με τη Σπαρτάκ Μόσχας πάλι το κέντρο δεν ήταν καλό. Θυμάστε ότι ο γκολ ήταν. Ναι, αλλά από 0-2 το κάνω 3-2 και κάνω μια επική ανατροπή. Τέλος πάντων, τώρα. Ναι. Δηλαδή να μην βλέπουμε τα στραβά, να τα βλέπουμε πάλι όλα να είναι καλά, να τα βάζουμε όλα κάτω. Πρέπει να παίξει την Κυριακή ή πρέπει να φύγει η κερκίδα. Με το ένα λάθος που έκανε αμέσως να δεν φύγει. Ναι, φίλε, γιατί ο Ρέι, ας πούμε, είχε φάει η κερκίδα με πολύ λιγότερα λάθη. Μάλιστα, εντάξει. Και αυτό κάποτε να το δω. Και δεν είναι μόνο αυτό, και με τη Σπαρτάκ το ίδιο λάθος κάνει. Δεν την βγάλει την μπάλα πλάγια στο σουτ, πήγε να μου την βγάλει, την περάσει από πάνω. Να μην τα λέμε και αυτά, Κωστή, πειράζει. Και τι πειράζει. Κλείσαμε το μικρόφωνο. Τα είπαμε. Τα λάθη τα αναδεικνύουμε, τα σχολιάζουμε, τα κριτικάρουμε. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δηλαδή. Ο τύπος επειδή θέλει να κάνει ποζεριά, δηλαδή να εγώ να αποκλείομαι. Μην περνάει την μπάλα εκεί πέρα, να μην βγει κόρνερ. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Πού παίζει, έκανε λάθος, έκανε λάθος σοβαρό εκεί. Το είπαμε. Απ' την αρχή ακούς. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι τι θα κάνεις από το είχες ραντεβού μόνο Καμπελούτσι και τώρα πρέπει να ξαναγυρίσεις με την πίτσα από τα Βρυλίσια πάλι. Δεν είναι τόσο τραγική η διοργάνωση του Europa League. Τι θα κάνεις στο Europa, θα πάω και στο 32. Και τι έγινε. Εντάξει, οκ. Έγινε, Αντώνη. Να είσαι καλά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για την άψογη συμπεριφορά που είχαν. Είσαι ο. Λέγομαι Κώστας. Ναι. Το όνομα του Σαλίσανε. Ναι. Λοιπόν, έχεις hands free, σε ακούω πολύ στο βάθος. Αν έχεις καλώδιο, βγάλ' το και μίλα να σε ακούμε καλύτερα. Όχι. Α. Ναι, έχω target. Ναι, ναι. Ακούς καλύτερα. Τώρα καλύτερα, ναι, ναι, σε ακούμε, έλα. Λοιπόν, να δώσω συγχαρητήρια όπως είπα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ήταν άψογη συμπεριφορά και είναι μια συμπεριφορά που πρέπει να δει όλη η Ευρώπη για να ξέρουν ποια ομάδα έχουν τιμωρήσει τόσο σκληρά, έτσι. Σωστό. Λοιπόν, σωστό. Δώσαμε εξετάσεις χθες για μια ακόμα φορά. Βεβαίως. Και αυτό είναι στα πολύ θετικά, στα πάρα πολύ θετικά, έτσι πρέπει να μάθει να λειτουργεί ο κόσμος, στο σύνολό του, έτσι. Έτσι. Και δει σε ένα μάτς το οποίο στράβωσε, έτσι. Σε τέτοια μάτς είναι που ο κόσμος χάνει την υπομονή του ή πάνω στα νεύρα του δημιουργεί φασαρία, οτιδήποτε. Να τα λέμε όλα. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες. Μας χάρισε μια πάρα πολύ ωραία πορεία. Θεωρώ ότι κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν να κάνουν. Με τα λάθη που ενδεχομένως έχει κάνει ο καθένας, αλλά μιλάμε για ανθρώπους, όχι για μηχανές. Έτσι, κανείς δεν θέλει να κάνει λάθος. Όλοι θέλουν να κάνουν το σωστό. Αλλά όποιος έχει κάνει πρωταθλητισμό, αναξαρτήτως του αθλήματος, καταλαβαίνει ότι μιλάμε για ανθρώπους ή για μηχανές. Σωστό. Λοιπόν, γι' αυτό γελίο όποιος καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα θέλει να κάνει κριτική στους παίκτες, να σκεφτεί ότι αυτοί είναι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Έτσι. Πληρώνονται βεβαίως και αυτό που κάνουν, αλλά είναι άνθρωποι. Φυσικά. Όχι, και η κριτική είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Δεν αγιοποιούμε κανέναν. Όταν κάνει λάθος ο Πασχαλάκης, όπως τον αποθεώνουμε στην μεγάλη εμφάνιση, έτσι πρέπει να πούμε το λάθος του, να το δούμε και να το κριτικάρουμε. Από άλλο το ένα όμως, άλλο τον κριτικάρω, άλλο ισοπεδώνω και τον στέλνω στον Κεάδα, ας πούμε, και τον διαγράφω και αφορίζω και ρίχνω κατάρες, έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Απλά να ξέρεις ότι ο τερματοφύλακας μπορεί να κάνει 1000 καλά, το ένα λάθος πάντως θα μείνει. Το ξέρει αυτό. Όταν αποφασίζει να παίξει αυτή τη θέση, το ξέρεις ότι έτσι, κρέμονται όλα από μια κλωστή. Άνθρωποι που εγώ θυμάμαι, μικρό παιδί ήμουν, ο Λουίς Μιγκέλ Αρκονάδα, η τερματοφυλακάρα της Εθνικής Ισπανίας, μιλάμε για τώρα για ένα goalkeeper, δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, στο τελικό,
Το 46 που έχω γίνει πάρα κάτω. Μπράβο! Είσαι και σιρούλα μου. Τρώει! Έμεινε, τρώει, πνίγει ένα κουνέλι, ένα απευθείας, ένα ισχνό φάουλ του Πλατινί. Το πνίγει, φίλε, μέσα από την αγκαλιά του. Τέλος. Έμεινε στην ιστορία για αυτή την κάφα. Τελείωσε, φίλε. Κατάλαβες. Σε σημαδεύει αυτό. Τώρα πρέπει να σταθεί στα πόδια του. Να σταθεί στα πόδια του και να δείξει ότι έχει μέταλλο και χαρακτήρα και στις δύσκολες. Το να, να πηγαίνουν όλα καλά και να έχει ψυχολογία, ναι. Τώρα πρέπει να βγάλει αποθέματα. Να δείξει ότι έχει, έχει τη δυνατότητα. Έτσι. Και το τελευταίο που θέλω να πω και να κλείσω, να κρατήσει ο κόσμος, είναι ότι αυτή η ομάδα έπαιξε παρότι είχαν ένα 4 μέχρι το 90 με πάθος. Σωστό. Ούτε κάτω πέφτανε, ούτε τίποτα. Σωστό. Ούτε τα παρατήσανε. Ούτε. Αυτό να κάτι, κρατήσει. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Δείχνει κάτι πολύ έχει σημαντικό. Μέταλλο. Έτσι. Έχει μέταλλο. Άλλες ομάδες κάνανε καθυστέρηση από το 80 άστε, με τα καρσόνια. Άστε. Να το βλέπει αυτό κόσμο. Okay. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Όσο πιο σύντομα μιλάτε, τόσο περισσότεροι θα βγουν. Βλέπετε σήμερα δεν πήραμε ανάσα καθόλου. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πώς είσαι. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, καλά. Από Ξάνθη. Έλα, έλα δικηγόρε μου. Έλα. Πήγε καλά. Ας πούμε καλά. Άστο, τα ίδια είμαι κι εγώ. Ναι. Συνεκτισμένος. Αυτά έχουν φίλε οι δυνατές σχέσεις. Έχουν έντονες στιγμές που δεν είναι πάντα χαρούμενες και ευχάριστες. Είναι και αυτές που... Πειράζει, αλλά εντάξει, έτσι. Πάμε παρακάτω, δεν λιδωρούμε κανέναν. Κριτική ναι, όχι ισοπαίδωση. Στην πρώτη στραβή. Η ομάδα αυτή μας έχει δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες να είμαστε περήφανοι. Από πέρσι. Καταρχήν, παίρνουμε λίγο ποια ελληνική ομάδα θα παίξει τη Βασιλεία στα Ίσια, έστω και με αυτή τη Βασιλεία, και θα την κερδίσει μέσα και έξω. Θα πάει η ΑΕΚ, θα πάει ο Ολυμπιακός μέσα στη Βασιλεία. Ούτε τη Βασιλεία, ούτε τη Σπαρτάκ. Σπαρτάκ να χάνει 2-0 και το 2-0 σε 20 λεπτά να το κάνει 3-2. Όχι βέβαια. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, για Παναθηναϊκό δεν συζητάμε καν. Λοιπόν, δεν υπήρχε περίπτωση. Είχαμε ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι και φτάσαμε μία ανάσα. Μέχρι το 20 νικάμε ένα 0 την Μπενφίκα, την έχουμε κλείσει και πηγαίνουμε να βάλουμε ένα δεύτερο γκολ και θα ήταν άλλο παιχνίδι. Δεν μπορούμε όμως με το αν να συζητάμε. Κάναμε λάθη, τα πληρώσαμε. Τα πληρώσαμε, απλά ο κόσμος αναγνωρίζει, αδερφέ. Ο κόσμος που είναι στην κερκίδα. Με την Πενφίκα παίζαμε. Έξι. Με την Πενφίκα παίζαμε. Και έχει διαφορά δυναμικότητας και μπάτζετ της κάθε ομάδα. Έτσι. Θανάση, δεν χειροκρότησε ο κόσμος στο τέλος μόνο για το χθεσινό παιχνίδι. Αυτό το χειροκρότημα είναι για όλο αυτό που έχει κάνει η ομάδα το σερί στο πρωτάθλημα πέρσι. Το κύπελο, το double, η πορεία, τα πέντε μάτς πριν το χθεσινό. Είναι μια συνέχεια αγώνων και βλέπει ο κόσμος ότι έχει χτιστεί κάτι. Δεν γίνεται αυτό να σταματήσει το χτες, το βράδυ. Το μόνο και το οποίο θα μπορούσα εγώ να πω σαν μορφή είναι ότι ορισμένες μεταγραφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν δεν γίνανε. Ναι. Την ώρα του. Νωρίτερα λες. Όπως ο Βέρμπλουμ ναι, ναι. Θα μπορούσε να είναι στην προετοιμασία και πήγε ναι. Και με έκανε διακοπές στην Τουρκία την τελευταία Άξι. Στιγμή. Δηλαδή ας πούμε ο συγκεκριμένος παίκτης θα είναι έτοιμος μέσα Νοεμβρίου. Ναι, ναι. Τώρα που τον χρειαζόμουν δεν τον είχα. Αυτό λες. Δεν τον είχα. Έναν δεύτερο επιθετικό που θα μπορούσε να μου κάνει τη διαφορά όπως ο Πούκι πήγε στη Β' Αγγλία στην Τσάμπιονσι. Ναι. Εκεί είχαμε τις καθυστερήσεις, να... τα λέγαμε όταν έγιναν. Ο Βέρμπλουμ ήρθε στο τέλος, αλλά θα τον έχω στο Europa, θα τον έχω στο πρωτάθλημα. Εδώ σε αυτά τα δύο μάτς που θεωρώ ότι θα ήταν καθοριστικός, είναι τέτοιου είδους παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Αυτή η καθυστέρηση. Κόστησε στην ομάδα 20 εκατομμύρια. Κόστησε. 25 εκατομμύρια το λιγότερο. Εντάξει. Δεν λέμε ότι είναι μόνο ο Βέρμπλουμ, αλλά... Με 25 εκατομμύρια χτε ναι. Κάνεις ένα καινούργιο γήπεδο, ρε Κωστή, τώρα. Ναι. Τι λέμε τα χάζα. Ναι. Έγινε, Θανάση. Να πάρουν και άλλη σειρά. Έγινε, περιμένουν ήδη. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω, το είπαμε για την καθυστέρηση στις μεταγραφές. Έτσι. Δεν ξέρουμε πώς θα έπαιζε ο Βέρμπλουμ. Αν ήταν έτοιμος, όχι ο Βέρμπλουμ που είδαμε την Κυριακή, το Σάββατο με τον Αστέρα, γιατί αυτός είναι ανέτοιμος. Ο Βέρμπλουμ που ήταν όλα αυτά τα χρόνια καθοριστικός ομάδες που αγωνίστηκε, αυτός ο Βέρμπλουμ. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Άλλες δύο-τρεις γραμμές. Πρέπει να φύγουμε στην ώρα μας. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Ναι. Πάμε στον μεθ επόμενο.
Καλημέρα. Είναι πολλές γραμμές και μπλοκάρει το κέντρο. Συγχωρέστε μας. Καλημέρα. Έλα, στελάρα μου, έλα. Τους έστειλα όλους. Τι έγινε, ρε. Αγόρι μου, τους έστειλες. Κωστή, καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα για αυτά που μας πρόσφερε, για αυτές τις συγκινήσεις, για όλα τα μεγάλα παιχνίδια. Ναι. Απλά χθες ο αντίπαλος ήταν πολύ μεγαλύτερος και το κάθε λάθος φαινόταν περισσότερο. Σωστό. Δεν έπαιζες ούτε με τα άσπρα χώματα, ούτε με τα κάτω χώματα να κάνεις ένα λάθος για να περάσεις τον τούκο. Πρέπει να μάθουν και οι παίκτες και ο προπονητής όλοι από τα όποια λάθη έγιναν, πρέπει να μάθουμε. Έτσι, έτσι είναι. Είχαμε και καλά σημεία, αλλά ξεκινήσαμε ένα εικοσάρι του που τους πατήσαμε, τους σβήσαμε. Μετά η ομάδα είχε ένα blackout, όλη η ομάδα είχε ένα blackout. Γιατί και εκεί που την έβγαλε την μπάλα κόρνερ ο Βιερίνια, μπορούσε να την βγάλει αράουτ, μπορούσε να είχε κάνει κάτι διαφορετικό. Όλοι μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό, δεν έγινε. Ναι, ναι. Ήταν αγχωμένοι, ήταν νευρικοί και μετά το 20 λεπτό που χάσαμε την πρωτοβουλία και έγιναν πίσω τα λάθη, δεν μπόρεσε η ομάδα να ανακάμψει ψυχολογικά. Φάνηκε αυτό στις εύκολες μεταβιβάσεις, στα λάθη. Και το πρώτο λάθος είναι, το μεγαλύτερο είναι του Πασχαλάκη που έκανε αυτό που έκανε και μετά έγινε το πέναλτι. Και το πρώτο λάθος είναι που γυρνάει την μπάλα στο τερματοφύλακα. Πάτε την αναμή του και στείλτε στο πλάι και ας χάσει την κατοχή και τι έγινε. Ναι, αυτό δεν το είπε κανένας. Ότι γιατί να γυρίσει η μπάλα στο τερματοφύλακα, ρε φίλε. Ότι είναι αρκετά δυνατή κιόλας. Ναι, είναι γρήγορη, είναι σωστό, δυνατή. Σωστό αυτό που λες. Γιατί να τη στείλει την μπάλα πίσω. Σωστό. Ο Πασχαλάκης μεν κάνει το λάθος, αλλά έχει γίνει ένα πολύ δυνατό γύρισμα. Αν βλέπεις ότι δεν την προλαβαίνεις, ας την να βγει κόρνερ, δεν πειράζει. Ας την κολόμπαλα να βγει έξω, να πάει άρα, και τι έγινε. Εντάξει, κοίταξε, το γύρισμα στο τερματοφύλακα, όπως καταλαβαίνεις, ναι. Φανερώνει μια νευρικότητα, φανερώνει μια ανασφάλεια, μην γίνει κάποιο λάθος. Σου λέει καλύτερα πίσω στα σίγουρα, παρά να μου την κλέψει κάποιος. Αυτό δείχνει μια μικρή ανασφάλεια εκείνη τη στιγμή. Πάντοτε, έτσι. Το γύρισμα στο τερματοφύλακα είναι η έσχατη λύση. Εγώ είχα πει πριν το παιχνίδι, όχι σε εσένα, το είχα πει στον Τζόρνταν Κωστή, ναι. Ότι αν έπαιζε με Χατσερίδη, Βαρέλα, Κρέσπο αριστερό μπακ και το Βιρίνια λίγο πιο μπροστά και η άμυνα θα ξεκινούσε από πιο μπροστά και στο ψηλό παιχνίδι θα έχει στο Χατσερίδη αυτή την κολόνα για τα στημένα. Γιατί καλός ή κακός, παιδί μου, στις εξόδους δεν είμαστε δυνατοί, κάθεσαι φυλά στην νηστεία, έχουν γερά κορμιά, ή βγαίνεις την πατάς μια μπουνιά ή έχεις και ένα παίκτη στο δοκάρι, δηλαδή το σύστημα που ακολουθεί στα στημένα. Ναι. Έγιναν κάποια λάθη. Δεν παίξαν όμως με σέντρες. Αυτοί. Ναι. Δηλαδή βάλαν την μπάλα κάτω και ο Χατζερίδης. Μια τη σέντρα που χρειάστηκε, γιατί αυτοί σου φαρίσανε γρήγορα. Άμα δεν σου φαρίσανε γρήγορα, ναι. Η ψυχολογία θα τους έπαιρνε από κάτω, θα δούλευε υπέρ μας μετά το παιχνίδι. Σκέψεις είναι αυτές τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εμείς επισημαίνουμε, ρε παιδί μου, γιατί αγαπάμε την ομάδα και θέλουμε να μην ξαναγίνονται λιγότερα λάθη. Γιατί καμιά φορά κοιτακτικά, εμείς λέμε δεν είμαστε προπονητές, άλλοι παίρνουν την απόφαση. Και για τον Ουάρτα. Και εγώ λέω ότι πέρα ξεκινάει καμιά φορά από το κέντρο γιατί μπορεί να ανακατέψει να γυρίσει ένα παιχνίδι. Αλλά πιστεύω με την μαύρα που είχε να ξεκινήσει βασικούς. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων θα γίνει κωστή. Στείλε κάποιον να πάρει τη φανέλα που κέρδισε γιατί χθες ήταν κλειδωμένη η γραμματεία το απόγευμα. Όποτε θέλεις. Δεν πειράζει. Θα μιλήσουμε. Εδώ είναι. Ψηλά το κεφάλι. Έτσι, και καλά, δεν το συζητώ. Οι ομάδες που είναι στο Europa Link. Είναι ομαδάρες, θα δούμε πάλι μεγάλα παιχνίδια και θα κάνουμε πολύ μεγάλη πορεία, παιδιά. Το αυτά. Έγινε, Στέλιο. Φιλιά. Να πω, όσοι είχατε κερδίσει φανέλες ανόβερο, τις έχουμε και είναι ήδη εδώ. Οι δύο που κερδίσατε τα σετ από το Σούφου ΠΑΟΚ Μηχανιώνας είναι ήδη εδώ τα δώρα. Το σετ που είχε λάβαρο, κούπα κτλ. Όσοι κερδίσατε τα τέσσερα χθεσινά ασπρόμαυρα φανελάκια από το φίλο μας τον Κώστα τον Γιαννάκη. Εσύ φίλε που κέρδισες την φανέλα της ηλεκτική, αν δεν έρθεις να την πάρεις, ας τη φέρω εγώ εκεί που μου είπες ότι μπορώ να στη φέρω γιατί υπάρχουν ειδικές συνθήκες και δεν μπορείς να μετακινηθείς. Γενικά να έρθε να πάρε τα δώρα σας. Φτάνομαι στο τέλος. Θα πω αυτό που είπα και στην αρχή. Φυσικά κανένας δεν είναι χαρούμενος από εμάς για αυτό που έγινε χθες. Φυσικά και πρέπει να ασκήσουμε κριτική. Όμως δεν ξεχνώ έτσι εύκολα αυτά που μου χάρισε αυτή η ομάδα. Δεν μ' αρέσει να είμαι αχάριστο παιδί. Δεν μ' αρέσει. Παίρνοντας μια τελευταία κακή στιγμή να σβήνω όλες τις προηγούμενες. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι ωραίο. Θέλω να μην ξεχνώ αυτά που μου έδωσε αυτή η ομάδα. Το ξαναλέω. Εποχές άλλες, Ιούλιο και Αύγουστο, δεν είχαμε παίξει ούτε μάτς. Και φέτος αποκλείαμε τη μία μετά την άλλη τις ομάδες που έχουν κάνει πορείες στο Champions League. Με μπαλάρα.
Είμαστε περήφανοι για αυτή την ομάδα. Την αγαπάμε όσο την αγαπούσαμε και πριν και πιο πολύ. Και θα είμαστε δίπλα της. Να επισημαίνουμε τα λάθη που γίνονται. Δεν είμαστε ούτε για να κάνουμε αγιογραφίες, ούτε για να κολακεύουμε το λάθος. Όπως σε αποθεώνουμε όταν κάνεις τη μεγάλη απόκρουση, έτσι θα ακούσεις και την κριτική για το λάθος που έκανες. Όταν σε αποθεώνουμε που βάζεις τον γκολ ή που κάνεις την τρομερή την πάσα, έτσι θα ακούσεις και την κριτική σου όταν την κάνεις την κακή τη μεταβίβαση ή σε ντεφορμέ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αμαυρώνουμε τη γενική εικόνα, ότι κάνουμε μουτζούρα όλο το τοπίο και τα μαυρίζουμε όλα και φέρουμε την καταστροφή. Χθες θα ήταν ένα άλλο παιχνίδι αν ο Λιμνιός, ο υπέροχος Λιμνιός σε αυτές τις σειρές, ανέδειξε το ταλέντο του, ταχύτατος, εκρηκτικός. Είδες όμως που δεν γίνεται να αποκτήσεις μέσα σε λίγους μήνες, σε λίγες εβδομάδες, πείρα ενός ανθρώπου που έχει 30 ή 40 ή 50 ευρωπαϊκά μάτς στην πλάτη του. Γιατί αυτός, ο Πολύπυρος, πιθανόν να την έσπαγε την μπάλα αριστερά και να μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι. Ούτε προσπαθούμε να φορτώσουμε τον αποκλεισμό στο Λιμνιό ή στον Πασχαλάκη, στο Βαρέλα ή σε έναν μόνο. Όλη η ομάδα χθες δεν ήταν αυτή που έπρεπε μετά το 20. Όλοι. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Ο κόσμος όμως που έχει κριτήριο αλάνθαστο, ο κόσμος που είναι ανιδιοτελής εκεί στην κερκίδα, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να δει τον ΠΑΟΚ του να προκόβει ή να δει την καψούρα του να μεσουρανεί, να κατακτά τίτλους, να προχωράει, να του δίνει χαρές, ο κόσμος ξέρει να αναγνωρίσει. Δεν πάει να του πει ο άλλος ό,τι θέλει από το ραδιόφωνο ή να του γράψει οτιδήποτε. Ο κόσμος έχει δικό του κριτήριο και καταλαβαίνει αν έχει γίνει δουλειά, αν η αυτή ομάδα φτιάχνει για μεγάλα πράγματα, πού έγιναν τα λάθη, πού έγιναν τα σωστά και τι υπάρχει εδώ. Τώρα πρέπει να αφήσουν πίσω τους αυτό το βράδυ, γιατί μπροστά περιμένει ο Πανιώνιος. Και δεν πρέπει αυτό το χθεσινό αποτέλεσμα να μας επηρεάσει ψυχολογικά και αγωνιστικά για το μάτς της Νέας Μύρνης. Αυτό είναι ένα πρώτο. Μετά έχει διακοπή 15 μέρες και να πάρουν ανάσες, γιατί παίζουν από τον Ιούλιο, και να πάρουν ψυχολογικές ντόπες. Το παν και το πιο σημαντικό είναι να διατηρηθεί αυτό το κλίμα. Η οικογένεια. Όπως πήγαν όλοι και πέσανε πάνω στον Πασχαλάκη, γιατί κατάλαβαν όλοι ότι εκεί έχει κάνει ένα λάθος καριέρας. Ένα λάθος που μπορεί να τον επηρεάσει. Τα κοντινά πλάνα στο πρόσωπο του Πασχαλάκη μετά έδειχναν έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά το φέρει βαρέως. Και έχει καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το λάθος. Προχωράμε λοιπόν. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Ζούμου σου λέμε. Σας χαιρετώ. Σας φιλώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.